Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Λίμπερο 107,4 ακούτε. Ξεκινάμε. All About Aris On Air στα 10 λεπτά μετά από τις 5 στην πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Χρήσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Πολλά αυτά τα οποία έχουμε να σχολιάσουμε και στη σημερινή εκπομπή. Αφήνουμε ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο και μπαίνουμε σε μια γεμάτη εβδομάδα με πολύ αγωνιστική δράση σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ είναι αυτό που έχει και τα περισσότερα παιχνίδια αυτή την εβδομάδα. Ένα μπάσκετ που χθες έφερε χαμόγελα στο σύλλογο μετά από το κάζο του ποδοσφαίρου το περασμένο Σάββατο. Ένα μπάσκετ που ξεκίνησε με το δεξί το φετινό πρωτάθλημα κερδίζοντας στο τοπικό ντέρμπι των ΠΑΟΚ στο Παλέ, μετά από μια παράταση βέβαια, μετά από ένα μάτς που η ομάδα θα μπορούσε να το έχει καθαρίσει νωρίτερα, το οδήγησε στην παράταση. Λίγο αυτή, λίγο και αυτός ο Σμιθ του ΠΑΟΚ που τα έβαζε από παντού. Αλλά στο τέλος μίλησε η καλύτερη ομάδα, θεωρώ. Μίλησε η έδρα, μίλησε και ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης που χθες ήταν εκπληκτικός και ήταν ο MVP του Άρη, αλλά και ο MVP της πρώτης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος. Ένα μπάσκετ για το οποίο σήμερα δίνουμε 3 εισιτήρια. Για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή την ερχόμενη Τετάρτη στο Νικ Γκάλης Χολ, γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526. Λίγο πριν τις 7 θα κάνουμε την κλήρωση για να αναδείξουμε τους 3 νικητές που θα πάνε να δουν από κοντά την ομάδα του Σούλη Μαρκόπουλου Τετάρτη στις 5 για το Κύπελο. Το τονίζω με τον Ηρακλή ότι υπάρχει και το παιχνίδι πρωταθλήματος το ερχόμενο Σάββατο στο Ιβανόφιο. Σε ένα Παλέ το οποίο γέμισε, στο οποίο η ατμόσφαιρα ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφη. Είναι συνηθισμένη νομίζω και ειδικά σε τέτοια παιχνίδια για τον κόσμο τώρα, αλλά όσες φορές και αν το ζήσεις και ειδικά όταν είσαι μέσα στο γήπεδο, πάντα θα είναι σαν την πρώτη φορά ή μία τις πρώτες φορές, τέλος πάντων, για να μην υπερβάλλω. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, μπασκετική ατμόσφαιρα, ένας κόσμος που έπαιξε και αυτός πολύ μεγάλο ρόλο για να έρθει η νίκη χθες, με έναν Άρη που σίγουρα ακόμα δεν είναι έτοιμος, ακόμα χτίζεται σε εισαγωγικά, ψάχνει να βρει ομοιογένεια, ψάχνει να βρει χημεία, ψάχνει τρόπο να αξιοποιήσει τους παίχτες κλειδιά που υπάρχουν στο φετινό ρόστερ υπό τις οδηγίες του Σούλη Μαρκόπουλου, και σίγουρα μια νίκη όπως η χθεσινή δίνει χρόνο, δίνει ηρεμία στην ομάδα για να δουλέψει ακόμα καλύτερα, έχοντας βέβαια 2 δύσκολα παιχνίδια μπροστά της και 2 ακόμα τοπικά ντέρμπι, με τον Ηρακλή στο κύπελο αλλά και στο πρωτάθλημα το ερχόμενο Σάββατο. Γι' αυτό και έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία το ροζ φύλλο αγώνα που πήρε χθες απέναντι στον ΠΑΟΚ. Στο ποδόσφαιρο δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περιμέναμε με την ΑΕΛ το περασμένο Σάββατο. Ένα αποτέλεσμα έκπληξη για όλους μας, ένα αποτέλεσμα έκπληξη για την ίδια την ομάδα, σε ένα παιχνίδι όπου γίνανε πράγματα που λες ότι δεν γίνονται, αλλά γίνανε, δυστυχώς. Και έτσι ο ποδοσφαιρικός Άρης, μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στον Παναθηναϊκό, μετά από 2 χαμένους βαθμούς η Ντούμπα, αλλά πάλι μια σχετικά καλή εμφάνιση, κυρίως στο τακτικό κομμάτι, βρέθηκε από τα ύψη που βρισκόταν γενικότερα κατευθείαν χαμηλά, προσγειώθηκε ανώμαλα, και δεν θέλω να μειώσω τον αντίπαλο. Εντάξει, τύχη είχε, το παραδέχτηκε και ο Γρηγορίου άλλωστε και πήρε την νίκη που πήρε, αλλά πραγματικά λες ότι αυτός ο Άρης με το ρόστερ που διαθέτει, εντάξει, ρόστερ με κενά, ρόστερ που ακόμα πληρώνει τα λάθη του σχεδιασμού που έγιναν το καλοκαίρι, αλλά ό,τι και να είναι, έφαγες 3 γκολ από τη Λάρισα. Κάπου εκεί τελειώνουν όλα. Θα μιλήσουμε και θα αναλύσουμε και το τι είδαμε το περασμένο Σάββατο. Αν και τώρα βασικά είναι καλύτερα να γίνει αυτό, που έχουν πέσει και κάπως η σφιγμή και η ένταση και τα νεύρα που είχαμε όλοι μας, και εσείς και εμείς, μετά από το μάτς του περασμένου Σαββάτου. Να τα συζητήσουμε και μαζί σας μετά από τις 6. Θα τα πούμε εδώ πέρα και με το Χρήσανθο στην πρώτη ώρα. Σε ένα παιχνίδι βέβαια το οποίο νομίζω ότι δεν χρήζει και πολύ μεγάλης ανάλυσης, γιατί ό,τι έγινε είναι ξεκάθαρο και δεδομένο για τον Άρη το περασμένο Σάββατο. Ένας Άρης που πλέον καλείται να σηκώσει κεφάλι και να ετοιμαστεί από σήμερα
τώρα που να είναι πριν να ξεκινήσει κιόλας η προπόνηση της ομάδας, μετά το χθεσινό ρεπό, και να ξεκινήσει από σήμερα την προετοιμασία του για το πολύ δύσκολο παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στον Ολυμπιακό. Ίσως και το πιο δύσκολο της φετινής σεζόν, σε παιχνίδια όπου ο φετινός Άρης έχει δείξει ότι δεν πρέπει να τον φοβάσαι τόσο όσο οφείλεις να τον φοβάσαι σε μάτς με την Λάρισα, για παράδειγμα, με τον Όφη ή με τον Βόλο, αλλά δεν πάβει να έχει έναν πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας το μάτς με τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν θα μπω σε δικασία να ασχοληθώ με αυτά τα χαζά που ακούγονται ότι ο Άρης πρέπει να δώσει απαντήσεις για αυτά τα οποία περνούν ορισμένοι όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Ο Άρης δεν έχει να απαντήσει σε κανένα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Εντάξει, γιατί πολύ απλά όλα αυτά τα οποία λένε κάποιοι και παίρνουν ως γραμμή δεν ισχύουν και είναι βλακίες. Εντάξει, ο Άρης το μόνο που έχει να κάνει την Κυριακή είναι να δώσει απαντήσεις στον εαυτό του, στο αγωνιστικό, και να πάρει τη νίκη με τον Ολυμπιακό. Γιατί πλέον βαθμολογικά αρχίζουν να στενεύουν τα περιθώρια μετά από τις πρώτες 5 αγωνιστικές. Δεν σημαίνει ότι αν δεν κερδίσει την Κυριακή βέβαια τελειώνουν όλα, προς Θεού. Απλά σε αυτή τη φάση του πρωταθλήματος που βρισκόμαστε και έχοντας αρκετό δρόμο μπροστά μας, έχει χάσει κάπως έδαφος για την πρώτη εξάδα η ομάδα, μετά από μετά τους 2 βαθμούς που έχασε στην Τούμπα και την ήττα από τη Λάρισα το περασμένο Σάββατο, και έτσι γίνεται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη για να πάρει το τρίποντο κόντρα στον Ολυμπιακό. Έναν Ολυμπιακό τον οποίο θα τον πετύχει λίγες μέρες μετά το παιχνίδι του για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Champions League κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Την προηγούμενη φορά που ο Ολυμπιακός έπαιξε μάτς στην Ευρώπη, έφερε ένα-1 με τον Παναθηναϊκό. Τώρα δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει αυτή τη φορά και ανάλογα τι θα κάνει κιόλας αύριο με την ομάδα του Βελιγραδίου. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα παίξει και τόσο μεγάλο ρόλο, γιατί και ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει βάθος στο ρόστερ της. Όπως και να έχει όμως, ό,τι και αν κάνει ο Ολυμπιακός, ό,τι κατάσταση και αν βρίσκεται, καλή, κακή, μέτρια, ο Άρης ξεκινάει αυτή την εβδομάδα την προετοιμασία του για ένα μάτς το οποίο πρέπει και οφείλει να κερδίσει μετά από τους 3 βαθμούς που πέταξε το περασμένο Σάββατο κόντρα στην ΑΕΛ. Και μιας που πιάσαμε την κουβέντα για το μάτς αυτό του περασμένου Σαββάτου, και έτσι σαν ένα πρώτο σχόλιο δικό μου, θα μιλήσει και ο Χρήστος συνέχεια. Δεν ξέρω αν συμφωνούμε ή όχι αυτή τη φορά. Είναι η αλήθεια. Γιατί άλλες φορές διαφωνούμε, άλλες φορές συμφωνούμε. Είναι λοιπόν ένας Άρης που μέχρι το 12 σε κάνει να χαμογελάσει και κάτι παραπάνω με την εικόνα του και τα 2 γκολ που έχει πετύχει και με ένα εκπληκτικό momentum στο οποίο βρίσκεται μέχρι το 15, αλλά κάπου εκεί η ομάδα υποσυνείδητα, συνειδητά σίγουρα, υποσυνείδητα αρχίζει να βγάζει μια χαλάρωση. Η Λάρισα δεν το παρατάει. Αλλάζει τον τρόπο που παίζει, φορτώνει όπως κάνουν και οι περισσότερες έως πλέον, και είναι διάβασμα αυτό, την πλευρά του Σούντγκρεν, και επειδή διάβασα και το σχόλιο ενός φίλου χθες στο blog που έγραψα, δεν έχει να κάνει μόνο με το Φετφατζίδη, γιατί ο Φετφατζίδης δεν έπαιζε προχθές όλη την ώρα στα δεξιά. Έχει να κάνει με το Σουηδό κυρίως. Εντάξει, η Λάρισα λοιπόν φόρτωσε την πλευρά του Σούντγκρεν, πήρε ένα γκολ από εκεί, πήρε ένα γκολ ακόμα νωρίτερα σε μια ακόμα τραγική αδράνεια της άμυνας, και έτσι ήρθε το 2-2 με τον Άρη να μην συνέρχεται στο 2-1. Ενώ και εγώ, να σου πω την αλήθεια, το περίμενα και περισσότεροι το περιμένανε ότι μπορεί να συνέλθει η ομάδα μετά τον πρώτο γκολ των Θεσσαλών και να ανεβάσει ξανά ταχύτητα. Δεν έκανε κάτι τέτοιο. Και έτσι ήρθε αυτό το 2-2 στο ημίχρονο, με τον Ρόουζ να έχει πολύ μεγάλη ευθύνη και στα 2 γκολ που δέχεται ο Άρης. Με κανένα από τα 2 σου χαφ να μην παντάει στην περιοχή στο δεύτερο γκολ το οποίο δέχεσαι, που έστω και έτσι και στα 2 γκολ που δέχτηκε ο Άρης είχε την υπεραριθμία μέσα στην περιοχή του. Δεν είναι να πεις ότι η Λάρισα φόρτωσε την περιοχή του. Μια ομάδα που στο δεύτερο ημίχρονο τη θυμίζει ο προπονητής της τι πρέπει να κάνει. Βάζει την μπάλα κάτω, παίζει ποδόσφαιρο, βγάζει φάσεις με ορθολογικό τρόπο και περνάει την μπάλα μέσα στην περιοχή, που εγώ το είχα γράψει και πριν το παιχνίδι πιο πολύ. Αυτό φοβόμουν από τον Άρη προχθές. Το πώς θα περάσει δηλαδή την μπάλα μέσα στην περιοχή απέναντι σε μια Λάρισα που θα παίξει κλειστά σίγουρα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Αλλά χάνει τη μία κλασική ευκαιρία μετά από την άλλη. Εντάξει, πείτε το επιπολαιότητα, πείτε το έλλειψη καθαρού μυαλού. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Με 4 δοκάρια, με καθολική υπεροχή στο δεύτερο ημίχρονο, και σε μία φάση προδόθηκε
στο 2-3 της Λάρσας, όπου ο Σούντγκρεν χάνει τον Ουάρτα, δεν σηκώνεται και κανένας άλλος. Δεν θα ασχοληθώ με τη φάση την τελευταία με το σκουλά και το πέναλτι το οποίο ζήτησε ο Άρης. Γιατί να μην ασχοληθείς. Θα το αφήσω σε σένα αυτό. Υπήρχε περίπτωση να είναι του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού και να σφύριζε φάουλ. Σε άλλο γήπεδο θα το έδινε σίγουρα. Και στην Τούμπα θα το έδινε. Και αλλά, στο αλλά δεν πρέπει θα να έδινε. Επικεντρωθούμε στο σκουλά γιατί πάρα αλλά το πολύ θέμα, απλά. Έφαγε 3 γκολ από τη Λάρισα. Δηλαδή εντάξει. Δεν, εκεί τελειώνουν όλα. Στο δεύτερο μήνυμα έχει κάνει μια τελική η Λάρισα τον γκολ. Τον γκολ, ναι, αυτό είναι. Πέρα από αυτό. Είναι τραγική η παρουσία μέσω αμυντικά του Άρη. Τραγική. Είναι ανεπίτρεπτη. Κυρίως η τετράδα ήταν, αλλά και τα χάφη μέχρι ένα σημείο. Αν βέβαια τώρα πετάξει έξω ο Τερζής το Ρόουζ και βάλει το Δελιζής, θα λένε ότι το κάναμε επίτηδες για τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι η τοξικότητα που προσθέτουμε εμείς στην ομάδα. Με λίγους δεν θα τους χαρακτηρίσω. Δεν είναι λίγοι πλέον. Δεν είναι λίγοι πλέον. Δεν είναι λίγοι πλέον. Είναι αυτό που έλεγα πριν έρθει. Όλος ο κόσμος μετά το ματς βγάζει μια αρνητικότητα. Λογικό πεις, είναι. Έχεις χάσει τη Λάρισα. Ναι, τι θες να κάνει ο κόσμος. Να λέει τσα και μπράβο. Δεν γίνεται. Όχι. Πρέπει όμως να αποφασίσουμε πού θα κατευθύνουμε την πίεσή μας. Γιατί είναι άλλο να λέμε τα ίδια και τα ίδια συνεχώς. Είναι άλλο να επανερχόμαστε στον κακό σχεδιασμό του καλοκαιριού ενώ ξέρουμε ότι τώρα δεν μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει τώρα. Μπορούμε να φέρουμε τερματοφύλακα. Μπορούμε να φέρουμε εξάρι, μπορούμε να φέρουμε οκτάρι, δεκάρι, δωδεκάρι. Το πληρώνεις ακόμα αυτό το κακό σχεδιασμό. Αλλά και πάλι έχει φάει τρία γκολ. Θα το πληρώνεις μέχρι το Γενάρη. Μέχρι το Γενάρη θα το πληρώνεις. Ωραία. Αν λοιπόν έμπαιναν τα γκολ, θα υπήρχε κακό σχεδιασμό. Δεν θα προβαλόταν τόσο πολύ όσο με την ήττα. Άρα πάμε και θυμόμαστε το σχεδιασμό μετά από τις αποτυχίες. Γιατί με τον Παναθηναϊκό ήταν άλλο σχεδιασμό που κέρδισε 4-0. Με τον ΠΑΟΚ ήταν άλλο σχεδιασμό που ήταν 1-2 στο 97. Το εύκολο είναι να το ρίξει εκεί. Αλλά είναι αυτό που λες και εσύ. Τα προηγούμενα δύο μάτς. Δεν είναι λοιπόν ο κακός σχεδιασμός που σε οδηγεί στην ήττα από τη Λάρισα. Δεν είναι ο κακός σχεδιασμός που σε οδηγεί στην ήττα από το Βόλο. Δεν είναι ο κακός σχεδιασμός που σε οδηγεί στην ισοπαλία με τον Όφη. Δεν είναι ο κακός σχεδιασμός που σε οδηγεί στον αποκλεισμό είναι από τη Μόλτε. Είναι κομμάτι, αλλά όχι ο βασικός λόγος. Φυσικά και είναι κομμάτι. Είναι κομμάτι. Το ότι δεν, δεν θα το βγάζει από την εξίσωση καθόλου. Όχι, ούτε δεν, είχες... δεν είναι αυτό όμως. Δεν είχες ούτε έτοιμο εξάρι πίσω από το Σάσι. Δεν είναι αυτό όμως. Αλλά και πάλι δεν σου φταίει που έφεγες 3 γκολ. Συγγνώμη, φίλε. Φταίει το εξάρι. Δηλαδή ο Σάσι θα έκανε. Θα μάρκαρε τον Ουάρντα στον γκολ. Είναι... 3-2. Είναι ένα δεδομένο το οποίο υπάρχει. Θα μάρκαρε στη φάση που κάνει ο Ουάρντα τη σέντρα μόνο και τον κοιτάει ότι κινεί με τον Σάσι. Εγώ θέλω να συμφωνήσουμε στο εξή. Ότι είναι κομμάτι, αλλά δεν μπορεί να ρίξει τόσο μεγάλη ευθύνη γι' αυτό που έγινε προχθέ. Όλοι ασχολούνται με το σχεδιασμό. Αυτό είναι λάθος. Ναι, ο σχεδιασμό το είπαμε. Έπρεπε να πάρει δεύτερο τερματοφύλακα. Έπρεπε να έχει ένα ακόμα εξάρι ενδεχομένω γιατί έχει τον μπα. Δεν έπρεπε να έχει μαζέψει 18. Δεν έπρεπε να πάρει τον Ντουάρτε. Που τον δει 300 χιλιάρικα και να μην πω πώ παίζει. Έχει κάνει λάθη. Έχει 6 εξτρέμ και έχει 2 χαφ. Ναι. Τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε. Να σταματήσουμε να τα λέμε πλέον. Δεν προσφέρει κάτι. Μην το προβάλλουμε ως βασικό. Να ήταν Αύγουστος, να το φωνάξω για να διορθώσω μια κατάσταση, να το καταλάβω. Μπορούμε να σταματήσουμε να το λέμε όμως τώρα μέχρι το Γενάρη που θα πρέπει να καλύψουμε τα κενά μας. Και να πούμε ότι είναι καθαρά θέμα νοοτροπίας των παικτών. Γιατί μου το δείχνω ότι είναι των παικτών. Γιατί στο 15 είσαι 2-0, στο 45 είσαι 2-2 και μπαίνουν στο δεύτερο ημίχρονο και την πατάνε τη Λάρισα. Είναι άλλο να μην μπορώ να μπω στην περιοχή, να κάνω 5 τελικές, να μην μπορώ να κυκλοφορήσω την μπάλα και να λήξει 0-1. Και είναι άλλο να έχω 4 δοκάρια, να κάνω 24 τελικές ή 14 στην εστία. Να σφυροκοπώ και να χάνω 2-3 επειδή δεν μπορούν να μαρκάρουν οι στόπερ, τον Νούνιτς και τον Ουάρντα. Και δεν είναι ούτε θέμα προπονητή. Καλά, αυτό μην το φετίχα, αυτό εντελώς, μην το άστο. Είναι θέμα προπονητή. Και θα σου πω γιατί είναι θέμα προπονητή. Γιατί είναι θέμα. Το δεύτερο ημίχρονο είναι θέμα προπονητή. Θα σου πω γιατί είναι. Καταρχήν, άκου να σου πω κάτι. Ναι. Και μετά τη Μόλτο, όταν όλοι κράζαν τον Παντελίδη, εγώ ήμουν αντίθετος. Ναι. Και είπα, δεν είναι θέμα συστήματος. Όταν ο Κουέστα δίνει την μπάλα στον επιθετικό, ναι. Όταν ο Ρόουζ κάνει πάσα στο φόρτ της Μόλτε, δεν είναι θέμα συστήματος. Ναι. Απλά ο κόσμος τι κάνει. Χάνεις. Ο προπονητής και η διοίκηση. Κερδίζεις. Προπονητάρα και μπράβο, ναι. Καρυπίδη. Ναι. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Φυσικά και δεν πάει έτσι. Η κριτική πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένα πράγματα. Όταν λοιπόν μιλάμε για ατομικά λάθη, δεν γίνεται να φταίει η τακτική του προπονητή στα ατομικά λάθη. Ο Ρόου στο δεύτερο γκολ μαρκάρει με τα μάτια. Είναι για να μην πω γιατί. Ο Σούντγκρεν στον γκολ που τρώει, παρόλο που το σπρώχνει λίγο και με τη λογική που ακύρωσε τον γκολ του Άρη, θα έπρεπε να το κυρώσει και αυτό. Αλλά ρε, Σούντγκρεν, συγγνώμη, ρε φίλε. 7 χρόνια είναι ο γιος μου. Αν τον σπρώξει έτσι ο Ουάρτα όπως έσπρωξε, δεν θα φύγει. Δεν θα φύγει. Σακουμπάει και φεύγεις. Σακουμπάει και φεύγεις.
και μόνος του βάζει τον γκολ. Μέσα στη μικρή περιοχή. Θα πει κάποιος να βγει ο Έμαν. Δεν νιώθει την ασφάλεια ο Έμαν να βγει. Φίλε, είναι 21 χρονών. Πρέπει να τον βοηθήσεις λίγο τον τερματοφύλακά σου. Όχι να διορθώνει και τις γκέλες των αμυντικών σου. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι θέμα λοιπόν τακτικής. Αν λοιπόν υπήρχε άλλος προπονητής, τι θα έκανε ο Σούντγκρεν, θα μάρκαρε καλύτερα. Ο Ρόουζ, τι θα του έλεγε ο προπονητής. Σε αυτή τη φάση μη μαρκάρεις με τα μάτια, μάρκαρε με τα χέρια και τα πόδια. Αυτό θα του έλεγε. Από την άλλη όμως, Νίκο μου, ναι, ναι, η νοοτροπία, ναι, διορθώνεται μόνο με 2-3 πραγματάκια. Ποια είναι τα 2-3 πραγματάκια που μπορεί να διορθώσει την νοοτροπία? Δεν μιλάμε για ικανότητα ποδοσφαιρική. Την έχουν την ικανότητα την ποδοσφαιρική. Και φαίνεται με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ, με τη Μόλντε, ναι, εδώ. Φαίνεται ότι νιώθουν, ξέρουν. Όταν έχεις κάνει 25 τελικές, okay, θα υπάρχουν και οι μέρες που με τον Παναθηναϊκό θα μπουν μέσα 4-0. Και θα υπάρχουν και οι μέρες όμως που με τη Λάρισα, που αντί να μπουν μέσα θα χτυπάνε τα δοκάρια. Εκεί πέρα έχεις βάλει 2 γκολ. Λήξε 2-1. Φάει και ένα γκολ. Όχι όμως 3 λάθη. 3-3 η Λάρισα. Γιατί νόμιζε ότι τελείωσε το μάτς. Ο προπονητής λοιπόν, η ευθύνη του Τερζή δεν είναι στο αγωνιστικό κομμάτι. Σε ποιο είναι? Είναι σε αυτό το κομμάτι το ίδιο που απέτυχε ο Παντελίδης. Δηλαδή. Στο να τους εμπνέεις. Γιατί όπως τους ενέπνευσε με τον Παναθηναϊκό και παίξαν για τον Τερζή γιατί τον γουστάρουν. Γιατί έχουν καλή σχέση. Γιατί νιώθουν ότι είναι ένας καλός προπονητής που δουλεύει σωστά. Γιατί είναι ένας προπονητής που τους βοηθάει, και το λέω για τους άμπαλους που ξεφωνίζουν τον Τερζή, τους βοηθάει, είναι καλός προπονητής, δεν είναι της Βέρειας. Δεν έχει το πρόμο που έχει, που είχε μάλλον ο Άγγελος Αναστασιάδης ή έχει ο Γιώργος Δόνης. Δεν έχει παίξει στην Αγγλία να είναι το τρένο. 4 τον έριξε όμως το Δόνη. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν έχει λοιπόν αυτό το πρόμο. Στη Βέρεια ήταν, ναι. Για να πάρει διπλό το Φερέιρα στην Τούμπα. Ναι. Δεν έχει το πρόμο του Φερέιρα. Λέγεται Τόλης Τερζής. Επειδή δεν έχει το πρόμο λοιπόν, είναι εύκολο στόχο. Ο Αραβανί και Βέρεια κτλ. Κρίνει την τακτική του. Κρίνει το πώς προσεγγίζει το παιχνίδι. Κρίνει τις αλλαγές του. Κρίνει τον τρόπο που παρατάσσει την ομάδα. Όμως ένας προπονητής δυστυχώς στην εποχή μας, Νίκο, και αυτό δεν το έχει ο Τερζής, θα πρέπει να έχει και ένα μεγαλύτερο κύρος. Ο Άρης αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει ένα εξαιρετικό προπονητή για μένα. Ένα προπονητή γιατί τον ζω από πέρσι τον Τόλι. Και όταν λέω τον ζω, δεν εννοώ βλέπω, δεν είμαι ειδικός. Λέω ότι μιλάω με 2 παίκτες. Μιλάω με άλλους 2 παίκτες. Μιλάω με αντιπάλους. Δεν μιλάω με τον προπονητή στη θύρα 2. Αυτός λοιπόν τη χάνει του σεβασμού στην ποδοσφαιρική κοινότητα. Νιώθει ο Τερζής. Ξέρει ποδόσφαιρο. Δεν έχει όμως το κύρος. Και πρέπει να αποφασίσει λοιπόν ο Καρυπίδης αν θα πορευτεί με αυτόν τον καλό προπονητή. Χωρίς όμως το κύρος, το απαιτούμενο, και δυστυχώς, ό,τι και να μου λέτε εσείς, όσο καλά παιδιά και να είναι οι Λατίνοι, οι Βραζιλιάνοι, οι Αργεντίνοι, γιατί ο Άρης έχει καλά παιδιά, είναι τυχερός, έχει καλά παιδιά μέσα στην ομάδα του, όσο καλά παιδιά και να είναι, η νοοτροπία του ποδοσφαιριστή είναι πάντα παιδική. Είναι παιδάκια. Είναι παιδάκια. Στο 15 τελειώσαμε, λέει. 2-0. 4 στον Παναθηναϊκό έριξα. Ποια Λάρισα τώρα, μωρέ. Τώρα, μωρέ. Τρώ στο 2-2. Παίρνει. Βάλανε νεύτη στον ποπό του. Έλα όμως που δεν έμπαινε η μπάλα μέσα. Χτυπούσαν τα δοκάρια. Πάρε και το 3-2. Πάρ τους κάτω. Στον ποπό του βάλανε στο δεύτερο. Μην ξεχνάω στο πρώτο που γίνεται. Στο δεύτερο, λέω. Ναι, στο δεύτερο. Μετά το 2-2. Τρώ στο 2-2. Πάει στα αποδυτήρια. Ηρεμεί η καζάνα του. Μπαίνουν μέσα και πατάνε τη Λάρισα. Την πατάνε, ρε φίλε. 17 τελικές έχει στο δεύτερο ημίχρονο. Ανά 2 λεπτά τελική. Καλές στιγμές. Τελική και οι μισές στην εστία. Ναι. Πρόσεχε, 14 στην εστία και 4 δοκάρια. Τα δοκάρια δεν μετράνε στην εστία. Εκτός εστίας. Άρα έχει κάνει 24, έχει βάλει 2 γκολ. Και από τα 22, 14 πάνε στην εστία και 4 πάνε δοκάρι. Ήσουν και άτυχος. Όχι, και ατυχία μες στο παιχνίδι είναι. Φυσικά. Και η ικανότητα είναι, Νίκο. Ικανότητα. Όταν είσαι μόνος απέναντι τον τερματοφύλακα, βάζεις γκολ. Δεν είσαι άτυχος. Δεν είναι ανίκανος. Επιπόλαιος είναι αυτός. Ήταν επιπόλαιος. Είναι επιπόλαιος. Είναι επιπόλαιος. Και ούτε τα μπλουζάκια αυτά είναι στην τούμπα, ούτε οτιδήποτε. Και επιτέλους, δύο πράγματα θέλω από τον Αριανό, ρε φίλε. Να διαχωρίζει καταστάσεις. Να μπορεί να αντιλαμβάνεται ότι κάποια πράγματα γίνονται για επικοινωνιακούς λόγους.
Ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας. Δεν γίνεται, ρε Σιαριανέ, να μου συνδέσει εσύ το μπλουζάκι με την αποτυχία με τη Λάρισα. Το μπλουζάκι αναφέρονταν επικοινωνιακά σε κάτι που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Έπρεπε να γίνει επικοινωνιακά. Και σωστά έγινε. Γιατί πρέπει να το συνδέσει με τη Λάρισα όπως σε οδηγεί να το συνδέσει ο επικοινωνιολόγος του ΠΑΟΚ. Γιατί πρέπει να μπει σε αυτή τη λούμπα επειδή τρελάθηκες με το 2-3 και να λες πράγματα εναντίον της ομάδας σου. Δεν το λέω για αυτούς τους Αριανούς εισαγωγικά που είπαν ότι ήταν στημένη η ομάδα. Αυτή δεν είναι Αριανή. Όσο και αν να το λένε, Αριανή δεν είναι. Αριανή δεν είναι. Είναι σαν τους Έλληνες καταδότες των Γερμανών. Έλληνες ήτανε. Στην Ελλάδα γεννήθηκαν από Έλληνες γονείς. Όταν όμως βάζεις την κουκούλα και δείχνεις, πάβεις να είσαι Έλληνας. Τέτοιοι Αριανοί είστε εσείς που λέγατε ότι ήταν στημένο προχθές. Ναι, το στήσαμε και στο 97 θα έπαιρνε την μπάλα ο Ματίγια και την πέτουσε out. Στο πέναλτι. Ήταν οι βλακίες. Για να το ολοκληρώσω λοιπόν για να πάμε στο break. Ναι. Αυτό που θέλεις και πρέπει να πάρει μια απόφαση η διοίκηση πάνω σε αυτό το κομμάτι σε σχέση με τον Τερζή είναι αν θα μπει μες στα αποθετήρια και θα πει στα παιδάκια, αυτός είναι ο δάσκαλος. Ο δάσκαλός σας για όλη τη σεζόν. Να πέσει ο Άρης, με αυτόν θα πάτε. Αυτός θα είναι. Νομίζω ότι το έχουν καταλάβει. Όχι, κάνεις λάθος. Γιατί πάλι συζητιέται. Καθόλου δεν το έχουν καταλάβει. Και εγώ σου λέω ότι μετά τον Ολυμπιακό μπορεί να φέρει προπονητή ο Καρυπίδης. Απλά πρόσεξε. Μπορεί και να μην φέρει. Αλλά πρέπει με... Άσε τι γίνεται απ' έξω. Κάτσε με διακόπτη. Περίμενε. Κάτσε ρε φίλε να τελειώσω. Περίμενε. Τελείωσε. Περίμενε. Μην τον κόβεις τον άλλον ότι θέλει να τελειώσει. Συνήκηση. Το μεγαλύτερο ξενέρωμα είναι όταν πας να τελειώσεις και κάποιος σε σταματάει. Καλό. Καλό και πραγματικό. Ουσιαστικό. Άκου λοιπόν. Πρέπει να αντιληφθούν τα παιδάκια ότι ο δάσκαλος είναι αυτός. Δεν θα αλλάξει μες τη χρονιά ο δάσκαλος. Δεν θα έρθει κάποιος για ιδιαίτερα άλλος. Αυτός είναι. Σταματήστε λοιπόν να φέρεις τα παιδάκια. Επίσημα λοιπόν. Ναι φίλε. Επίσημα. Ή για να μην τον αλλάξει μόνος με κανένα 2, 3, 4, 5 ήττες και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Ναι. Φέρ τον τώρα. Αλλά πάρε μια απόφαση. Το έχω τον Τερζή. Παράλληλα ψάχνω. Ναι, θα δούμε. Δεν μου κάνει ο Ένινγκ, θέλω κάτι καλύτερο. Όχι. Ήξεις αφήξεις. Βγες και πες. Αυτός είναι. Γιατί δεν το έχεις πει. Επίσημα όχι. Δεν το έχεις πει. Η προπονητολογία συντηρείται από την ατολμία αυτή. Βγες και πες το. Εγώ θα το στηρίξω. Θα τον υποστηρίξω. Γιατί θα έχει πάρει μια απόφαση αυτός που πληρώνει και θα έχει πάρει μια απόφαση για έναν, κατά την άποψή μου, καλό προπονητή. Και θα έχει αξία να το κάνει τώρα μετά την ήττα. Καλά, κάτσε να πέρασε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ναι. Γιατί μπορεί να έχουμε τις κολοτούμπες τώρα την Κυριακή. Και τώρα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό αυτό. Κολοτούμπα γενικής φύσεως. Δηλαδή. Να έχουμε. Να πάρει κανένα αποτέλεσμα ο Άρης, να πρέπει να σταματήσουν να μιλάνε όλοι αυτοί. Να μην είμαστε παράρτημα. Αλλά ξέρετε, πάρει ο Άρης να κερδίσει, το φτιάξατε. Σας βοήθησε ο φίλος σας. Σας βοήθησε ο φίλος γιατί σας βοηθάτε. Ναι, χάσει το πρωτάθλημα για να σας βοηθήσει εσάς. Αυτά. Πάμε στο διάλειμμα. Εν ολίγης και εν πωλής. Θα επιστρέψουμε με περισσότερο ποδόσφαιρο και με μπάσκετ φυσικά. Επιστρέφουμε σε λίγο, μήνυμα. Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air. Επιστρέφουμε στο δεύτερο κομμάτι της πρώτης ώρας. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Χρήσος Κιώσης στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Τα δικά σας σχόλια μηνυματικά μέχρι να ανοίξουμε τις γραμμές. Μην ξεχνάτε, δίνουμε 3 εισιτήρια για το Άρης Ηρακλής στο παιχνίδι Κυπέλου που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5 η ώρα στο Νίγκαλης Χολ. FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526 στέλνετε το μήνυμά σας για να δηλώσετε συμμετοχή στον διαγωνισμό που θα κάνουμε λίγο πριν τις 7. Λοιπόν, είπαμε 2-3 πραγματάκια για το ποδόσφαιρο. Στα νεύρα αρκετών ακόμα υπάρχουν. Για το αποτέλεσμα το οποίο ήρθε το περασμένο Σάββατο με την ΑΕΛ. Ξεκινάμε μια νέα εβδομάδα με ένα νέο παιχνίδι που η νίκη είναι απαραίτητη, είναι επιτακτική πλέον μετά και από τη νέα απώλεια βαθμών που είχε για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική. Και πλέον η ομάδα και αυτή από σήμερα με την προπόνηση που έχει ξεκινήσει πριν από λίγο έχει αρχίσει την προετοιμασία της σε ένα μάτσο το οποίο θα έχει ξανά το Σάσα στη διάθεσή σου. Σημαντική επιστροφή για τον Τερζή αυτή.
η επανένταξη του Βραζιλιάνου μετά την τιμωρία του λόγω της κόκκινης που δέχτηκε στην Τούμπα. Και σιγά σιγά θα δούμε σε επόμενες μέρες τι σκέφτεται ο προπονητής του Άρη για την εντεκάδα και κυρίως για την άμυνα και αν θα προχωρήσει σε κάποια αλλαγή. Ενδεχομένως βλέποντας ειδικά την τετράδα πίσω και κυρίως Ρόουζ και Σούντγκρεν να μην τα πηγαίνουν καλά. Οι δύο συγκεκριμένοι, εντάξει, του Σούντγκρεν είναι μια κατάσταση λίγο πολύ γνωστή από το ξεκίνημα της σεζόν με ευχάριστες παρενθέσεις θα πω εγώ, όπως ήταν ας πούμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού όπου ήταν πάρα πολύ καλός ανασταλτικά σε εκείνο το μάτσο Σουηδός και, και μέχρι ένα σημείο κόντρα στον ΠΑΟΚ και αν τον κάνουμε κριτική δεν είναι για να στοχοποιήσουμε ούτε το Σούντγκρεν ούτε το Χ. Σούντγκρεν γιατί ακούστηκε αυτό χθες. Τι, ότι οι δημοσιογράφοι του Άρη έχουν ξεκινήσει προσπάθειες στοχοποίησης του Σούντγκρεν. Από ποιον ακούστηκε αυτό? Κάτι σχόλια χθες. Άρα, δημοσιογράφοι του Άρη, όταν δεν παίζει κανένα παίκτη, δεν πρέπει να το λένε. Ναι, ναι, ναι. Και αν δεν το λένε, τα παίρνουν από τους παίκτες. Ναι. Και καλύπτουν τη διοίκηση και τους προπονητές. Αν τα λένε, στοχοποιούν τους ποδοσφαιριστές. Εδώ μου στείλανε ένα κείμενο, μου στείλανε ένα σχόλιο που κάνουν κτλ. Που βέβαια με τέτοιες γελιότητες εγώ έχω πάψει να ασχολούμαι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ό,τι. Έστειλε ένα τσαλτίδι, λες και κάνω εγώ την ομάδα. Τσαλτίδι, γιατί δεν πήρε δεύτερο. Γιατί δεν πήρε ένα δεύτερο τερματοφύλακα. Η πλάκα είναι ότι γράφαμε ότι έπρεπε να πάρει. Πάρει δεύτερο τερματοφύλακα, ναι. Ναι. Και το κυριότερο, το καλύτερο απ' όλα, ναι. Γιατί δεν μας έλεγε για τον Ντουάρτε. Που αν με δει στο δρόμο ο Ντουάρτε και του πούν ποιος είμαι, θα αρχίσει να με κυνηγάει, δεν θα με πιάσει βέβαια. Έχει μαλλιάσει. Είμαι πιο γρήγορος. Ρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά. Ναι, και όμως θα σου πω κάτι. Δεν είναι υποχρεωμένος ο άλλος φίλε να με διαβάζει. Σωστό. Και να με ακούει. Σωστό. Και να ξέρει ότι ο τύπος αυτός είναι ψεύτης. Δεν είναι υποχρεωμένος ο άλλος διαβάζει τα κείμενά μου στις DNA. Ναι. Που για τον Ντουάρτε να μην πω ότι έχω γράψει πραγματικά σε σημείο που κάποια στιγμή σκέφτηκα μήπως το αδικό το παιδί αυτό. Από ό,τι φάνηκε, όχι. Όπως επίσης για το Από ό,τι φάνηκε, όχι, δεν το αδικό το παιδί αυτό. Δεν είναι δυνατό ρε Ντουάρτε να μπαίνει στο 70 και στο 80 να περπατάς. Στο 80 να περπατάς! Όπως επίσης για το Σούντγκρεν, τα είχαμε πει πριν έρθει ακόμα ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν. Να το πω έτσι με έναν τρόπο, χωρίς να θέλω να το τονίσω. Δεν είναι φαν της άμυνας. Δεν είναι τόσο καλός αυτό το κομμάτι. Δεν είναι φαν της άμυνας, να προσαρμοστεί και να γίνει. Είναι ένας επιθετικός fullback. Να μάθει να το παίζει. Το ξέρανε και οι άνθρωποι από πριν. Άκου λίγο. Τα φαν της άμυνας να πάει στο fan club. Μα τόσα χρόνια έτσι έχει μάθει να παίζει. Να αλλάξει. Να αλλάξει. Να αλλάξει, ναι. Στα 28, να προσαρμοστεί, στα 28 ναι. Του. Ναι, ρε φίλε. Να προσαρμοστεί. Το έκανε. Ποδοσφαιριστής είναι. Το έκανε ικανοποιητικά με τον Παναθηναϊκό. Δεν τον είπαμε να παίξει εντερφόρ, ρε φίλε. Τον είπαμε να παίξει δεξί μπακ και να παίξει λίγο με πιο μυαλό στα μετόπιστε. Θέμα νοοτροπίας είναι και αυτό. Εδώ είναι ευθύνη του προπονητή. Να τον μάθει να παίζει σωστά. Τρεις εβδομάδες είναι, περίμενε. Με τον Παναθηναϊκό ήταν καλός αμυντικά. Να τον μάθει να παίζει. Σωστά. Μπορεί να μην μάθει και ο παίχτης. Και γρήγορος είναι. Μπορεί να μην. Και γρήγορος είναι να. Ο Σούντγκρεν. Και δυνατός είναι. Μπορεί να μην το έχει. Και τα στοιχεία τα έχει μια χαρά. Μια χαρά τα έχει τα στοιχεία. Δεν είναι FIFA να πει σαν θα βάλω ένα παίχτη εκεί πέρα. Μπορεί να μην. Τα στοιχεία τα έχει μια χαρά. Αρκεί κάποιος να του πει μέχρι το κέντρο. Ο Νέτο έμαθε και έπαιζε μπακ. Ο Νέτο. Ο Νέτο που όταν ήρθε τον πρώτο χρόνο ναι. Έπαιζε μπακ και κάτω από το κέντρο στην περιοχή μας δεν ήτανε. Ήταν μόνο στην άλλη περιοχή. Του χρόνου του Σούντγκρεν δηλαδή. Ναι φίλε, σου λέω δίκην υπερβολής. Ένα παράδειγμα ποδοσφαιριστή αμυντικού επιθετικογενή που είχε μάθει να παίζει όλη την πλευρά. Και του λέει ο Μπάγεβιτς εντό. Μη βάρα, εντό. Εντό, μέχρι την γραμμή. Εντό. Εντό! Δεν τα περνάς την γραμμή! Κατάλαβες! Μέχρι την γραμμή! Μη φωνάζεις, μη φωνάζεις. Που του είπε ο Κούπερ στα ευρωπαϊκά μάτς, Ντάρσι, επειδή εσύ βγαίνεις μπροστά και παίζω με την Ατλέτικο φίλε σε βάλω, και είναι ο Φορλάν εκεί, Φορλάν δεν ήταν τότε εκεί, και ο Αγκουέρο, τι ήταν κύριε εκεί. Φορλάν μπροστά έπαιζε. Ο Αγκουέρο δεν ήταν, και ο Αγκουέρο ήταν. Φορλάν ήταν σίγουρα, ο άλλος ποιος ήταν ο Αγκουέρο δεν ήταν, όχι. Ποιος ήταν ο Φόρε. Τώρα θέλω να μας έβαλε και τον γκολ εκεί πέρα. Όχι Αγκουέρο. Ο Αγκουέρο ήταν. Έχουν περάσει. Είχα υποθέσει Αλτσχάιμερ. Ένας τέτοιος καλός. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Όχι ο άλλος. Αυτός ήταν. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ο κοντός ο Φόρτος ποιος ήταν. Της Ατλέτικο. Στείλτε, βοηθήστε λίγο ρε.
Σταμάτα εσύ να γράφεις για, για το γυμναστή του Τερζή και στείλε μου ποιος ήταν ο σέντερφορ, μας έβαλε το 2-1 εκεί. Ποιος έβαλε το 2-1 εκεί. Αν δεν μου το πείτε αυτό, δεν συνεχίζω. Έρε, κόλλη. Ποιος έβαλε το 2-1. Σαν σήμερα είναι το διπλό σερβέτ. Εκεί ήμουνα. Μπράβο. Κάτσε εδώ, φίλο. Ο Σιμάω αριστερά. Όχι, ρε, ποιο το 2-1, ποιος το κάνει το 2-1. Ωραία, κάτσε το δούμε τώρα. Το 2-1 της Ατλέτικο, ποιος το βάζει. Μη φωνάζει τώρα, μπήκα να το δω. Περίμενε. Μου το έστειλε φίλος. Ο Αγκουέρο, να του, ορίστε. Ωραία. Μπράβο, ρε, Δαμιανέ. Σωστά το θυμόμουν, ρε, φίλε. Σωστά το θυμόμουν, Αγκουέρο. Φορλάν και Αγκουέρο, 12-16. Με Φορλάν και Αγκουέρο έπαιζε η Σέλτικ. Η Σέλτικ. Ατλέτικο. Η Σέλτικ, πώς μου ήρθε τώρα η Σέλτικ. Η Ατλέτικο. Είσαι σύγχυση. Είμαι σε σύγχυση, ναι. Και του λέει ο δάσκαλος. Νετό. Ο Μίστερ. Μίστερ. Μπράβο, Μίστερ. Νετό. Παγκουά. Γιατί Παγκουά. Ιωσόνο Ντάρσι Νέτο και τέτοια. Ιωσόνο Ιταλικά. Ιταλικά, ξέρω, αφού έχει Ιταλικό διαβατήριο. Από τότε το λέγανε. Παίρνει Ιταλικό διαβατήριο Νέτο. 80 χρόνων έφτασε, ακόμα δεν το πήρε. Λοιπόν, έτσι έλεγε ο Κόντις τότε. Μάλιστα. Τώρα, την εβδομάδα έρχεται το Ιταλικό διαβατήριο. Έχει πάει στην Ιταλία για να το πάρει. Και βάζει Βαγγέλη. Γιατί. Γιατί ήξερε ότι ο άλλος ανέβαινε. Όλα είναι θέμα, φίλε, εντολών και φυσικά και αποδοχής των εντολών. Όταν λέω αποδοχή, εννοώ την έννοια του να το αποδεχτεί ο παίκτης και να το κάνει μέσα στο παιχνίδι. Το ξέρεις εσύ ότι ο Τσιμίκας τους παίζει αριστερό μπακ στον Ολυμπιακό. Καλός παίκτης. Καλός παίκτης. Αριστερό μπακ έπαιζε. Όχι. Ξέρεις τι έπαιζε ο Τσιμίκας. Εξτρέμ. Εξτρέμ και δεκάρι. Εξτρέμ και δεκάρι. Κάποιος λοιπόν από τον Ολυμπιακό, κάποια στιγμή, κάποιος προπονητής, δεν ξέρω ποιος ακριβώς, μου την είχαμε, νομίζω αυτός ο Σίλβα, δεν είμαι βέβαιος πάντως, μου είχαν πει την ιστορία ρε παιδί μου, το είδε το παιδί αυτό στην ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού. Στην ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού που το φέραμε. Το είδε τέλος πάντων, μην λέω και μπουρδες τώρα. Ναι. Και λέει, παιδιά, αυτός όμως είναι πολύ καλός για πίσω. Εξαιρετικός. Τι ηλικία είναι ο Τσιμίκας. 20. Τι ηλικία είναι ο Σούντγκρεν. 28. Ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα, Νίκο. Ίσα-ίσα, Νίκο. Είναι 28 χρονών. Είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής. Ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να κοντρολάρει το σώμα του, το μυαλό του, τις ενέργειές του. Δεν είναι ένα παιδί που θα ξεχαστεί και θα βγει μπροστά. Και στο κάτω-κάτω της γραφής είναι ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, Νίκο μου. Και αυτός και όλοι οι υπόλοιποι. Κακώς λέμε μόνο για αυτό το παιδί. Φυσικά. Γιατί και φιλότιμος είναι και πρώτος προπονήσεις είναι και επαγγελματίας στο έπακρο είναι. Και εξαιρετικός χαρακτήρας είναι. Ναι, είναι κακός τα τελευταία 2-3 παιχνίδια. Είναι κακός. Αλλά άμα πάμε με την νοοτροπία. Δεν μαθαίνει, δεν γίνεται, δεν μπορούν. Είναι αριστερό μπακ. Ο Ματίγια είναι οχτάρι, δεν μπορεί να παίξει εξάρι. Ο Ντουάρτι είναι οχτάρι. Άμα δεν μπορούν να παίξουν. Δεν σου πω ότι δεν μπορεί. Κάποιοι μαθαίνουν, κάποιοι όχι. Ωραία. Να μάθουν τα παιδάκια. Να μάθουν τα παιδάκια. Οπαδίζει λίγο τώρα. Αλλά σε κατανοώ. Δεν οπαδίζω καθόλου. Έχω την δυνατότητα και την κρίση να διαχωρίζω το πότε λειτουργώ ως δημοσιογράφος και το πότε ως οπαδός. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή όμως κάνουμε μια κουμπή λέγεται All About Tyson Air. Ναι. Είμαστε δύο δημοσιογράφοι οι οποίοι σε αντίθεση με πολλούς συναδέλφους άλλων ρεπορτάζ δεν έχουμε ποτέ ξεπεράσει ή σχεδόν ποτέ, να είμαι δίκαιος, την έννοια του οπαδισμού. Ο οπαδός είναι αυτός που βρίζει. Ο οπαδός είναι αυτός ο οποίος στοχοποιεί και λέει ψέματα. Εμείς πάντα προσπαθούμε να προασπίσουμε πολλές φορές τα συμφέροντα αυτής της ομάδας και προσπαθούμε να προσεγγίσουμε με μια πιο ρεαλιστική ματιά από αυτή την καθαρά τη δημοσιογραφική, ρε παιδί μου, που ναι, θα έχει και οπαδικό στοιχείο μέσα. Θα έχει και συνέστημα. Μιλάμε για τον Άρη. Δεν γίνεται να μην έχω συνέστημα. Δεν γίνεται. Με είδες έξαλλο την ώρα του μάτς. Ήμουν έξαλλο την ώρα του μάτς γιατί ξέρω τι μπορούν να παίξουν και δεν το παίζουν. Το γαμό το κοίτανε το Σάββατο. Γιατί τους βλέπω στα 15 λεπτά να κάνουν γιογιό τη Λάρισα. Γιογιό! Και μετά να περπατάνε. Όχι ρε φίλε, είναι νοοτροπία αυτό. Είτε έχω τον Κούπερ στον πάγκο, είτε έχω τον Τερζή, το ίδιο πράγμα θα κάνουν αυτοί. Και τα κάνανε και με τον Κούπερ. Μη μου πείτε, φέρε τον, γιατί διαβάζω, φέρε τον Κούπερ να μην υπάρχουν αυτά. Άρης Πανιώνιος ποιον είχα προπονητή. Το Μούπερ. Δεν υπήρχαν αυτά. Με τον Κούπερ δεν έφαγα 4 στην Τούμπα. Πρεμιέρα ήταν, εντάξει. Α, εντάξει.
Γιατί αφού ήταν πρεμιέρα, γιατί δεν ήταν σωστό στο δάσκαλο όλοι. Πάντα θέλει χρόνο κάποιο προπονητή. Ρε φίλε, αυτό που κάνουμε στον Άρη είναι κάθε φορά με βάση αυτού που έχουμε στην ομάδα προσαρμόζουμε την κριτική μα. Δεν είναι έτσι. Δεν βλέπουμε το πραγματικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα για μένα είναι ξεκάθαρο. Είναι το ίδιο που είχα μετά το Βόλο. Το ίδιο. Το παιχνίδι το χάνουν οι παίκτες. Δηλαδή, συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Λέμε, δεν έχουμε προπονητή. Έχω το Μουρίνιο στον πάγκο. Μπαίνει στο δεύτερο μήκο. 2-2. Άρης, Λάρισα. 2-2. Τι μπορεί να κάνει δηλαδή ο προπονητής? Είχε 17 μία τελικές. 17, ξαναλέω. 17. Ή 13 στην εστία. 4 δοκάρια. Μία τελικές. 17 μία τελικές. Να το ξαναπώ. 17 μία τελικές. Πες μου λίγο τι να πω στον προπονητή να αλλάξει στην ομάδα. Όταν αλλάξει, το αλλάξει το μήχρονο. Είναι θέμα ότι δεν είχα δεύτερο goalkeeper? Όχι. Είναι θέμα ότι δεν είχα εξάρι? Όχι. Γιατί η ομάδα έπαιζε καλά. Είναι θέμα ότι είχα προβληματικό αριστερό back? Όχι. Αυτά είναι τα πράγματα που λέμε και θυμόμαστε όλοι κάθε φορά που η ομάδα αποτυχάνει. Ο Κόρφου δεν ήταν κακός προχθές. Ρε φίλε, σου λέω το εξής όμως. Αυτά δεν είναι τα τρία κολλήματα της σεζόν? Δεν είναι τα τρία λάθη, να στο πω, πιο... που συμφωνούμε όλοι λίγο πολύ? Το Σάββατο είναι κομμάτι, δεν είναι η βασική ευθύνη. Βασική ευθύνη είναι ρε φίλε, συμφωνούμε ομάδας... όλοι σε αυτό? Συμφωνούμε. Ωραία, έχω λοιπόν ένα ημίχρονο στο οποίο η μία ομάδα έχει 17 τελικές, 4 δοκάρια και η άλλη έχει μία τελική, ένα γκολ. Σωστά. Σωστά. Πες μου λοιπόν, εσύ είσαι ο προπονητής. Βγάλε τον Τερζή που είναι από τη Βέρεια με τα Ραβανή, ναι, και βάλε τον Έκτο Ραούλ Κούπερ στον πάγκο. Ναι. Τι θα κάνει άλλο? Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Τι να κάνει δηλαδή? Να κάνει, το κάνει. Τι να κάνει? Ναι. Είναι θέμα προπονητή λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο? Ο Γκουαρδιόλα. Ή θέμα αφέλεια ποδοσφαιρική? Ο Γκουαρδιόλα έχει πει. Νοοτροπία των παιχτών. Τύχη. Ναι, και η τύχη παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο. Γιατί άμα πει το δοκάρι του Ματίγια στο 46, γεια σα. Πέντε θα φάνε. Όλα μπαίνουν, όλα χάνονται. Τι έκανε? Ναι, πρόσεξε όμω. Μην τα βλέπουμε μόνο ανάποδα. Πριν σου είπα και το μάτς είναι Ατλέτικο. Το μάτς είναι 2-1 στο ημίχρονο. Ναι. Πρώτη φάση στο δεύτερο ημίχρονο, στο έπος της Ατλέτικο, που καμία άλλη ομάδα το έχει κάνει από την Ελλάδα, στην Ισπανία μέσα, και με την κάτοχο του τροπέου και με Φορλάν και Αγουέρο και όλα τα υπόλοιπα παιδιά εκεί πέρα. Στην πρώτη φάση του δεύτερου ημίχρονου, η Ατλέτικο έχει δοκάρει από γύρισμα του Βαγγέλη, του παίκτη που έχει βάλει δηλαδή στη θέση του Νέτο. Που θα ήταν το αυτογκόλ του αιώνα. Τι θα λέγαμε αν ήταν ο Τερζής στον πάγκο? Καλά ρε. Ρε πέταξε τον Νέτο έξω και έβαλε το Βαγγέλη μέσα στην Ατλαντικό ρε. Καλύτερος παίκτης ο Βαγγέλη. Πάντο καλύτερος παίκτης είναι αυτός που δεν παίζει. Πρόσεξε λίγο. Ναι. Αυτό θα λέγαμε. Ναι. Στον Κούπερ. Υπήρχε μια μερίδα που θα το έλεγε γι' αυτό στον Κούπερ. Επειδή όμως είναι ο Κούπερ, θα το λέγανε λιγότεροι. Θα έγραφε 3-1. Θα έγραφε 3-1 στο 46. Μετά πόσο θα έγραφε, ξέρεις? Καλά, μετά. Μετά θα έγραφε 5. Αυτό όμως είναι το ποδόσφαιρο. Στιγμές. Πρόσεξε όμως. Αν δεν βρούμε πραγματικά όμως το τι ακριβώς συμβαίνει και προσπαθούμε να αναλύσουμε μπουρδολογώντας, θα καταλήξουμε στους στημένους που λένε για στημένους. Το πρόβλημα την Κυριακή λοιπόν στο δεύτερο μήκο δεν ήταν θέμα προπονητή. Σάββατο. Συγγνώμη, το Σάββατο. Δεν είναι θέμα προπονητή. Η νοοτροπία μπορώ να δεχτώ ότι είναι θέμα προπονητή. Και είναι ακριβώς η ίδια νοοτροπία που παρουσιάστηκε στο Βόλο. Γιατί η έννοια του σεβασμού με την έννοια του φόβου είναι κοντά. Είναι το μόνιμο πρόβλημα σε ομάδες όπως ο Άρης, με καλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές από αυτήν τη συγκεκριμένη αγορά, την Λάτιν και τα λοιπά, που πολλές φορές το κεφάλι τους είναι, το μυαλό είναι πάνω το κεφάλι τους. Αυτή είναι η δική μου άποψη και για το παιχνίδι και για την κατάσταση στην ομάδα. Τώρα, όλες τις παραμέτρους, γιατί όλοι λέμε απόψεις, τις έχει ο κ. Καρυπίδης, η ευθύνη είναι δική του στην τελική.
Δεν φταίει ο Διαμαντόπουλος που το καλοκαίρι δεν πήρε δεύτερο τερματοφύλακα, κυρίες και κύριοι. Ας τον ανάγκαζε ο Καρυπίδης να πάρει. Να του δίνει χαρτάκι με τον Τσαλτίδοβιτς. Μη μου βγαίνετε κάποιοι όμως μετά και μου πείτε ότι παρεμβαίνει ο Καρυπίδης στον αθλητικό του διευθυντή. Γιατί αν θέλουμε όλες οι ευθύνες να είναι στον πρόεδρο, τότε και όλες οι ευθύνες, αλλά και όλες οι αποφάσεις θα είναι από αυτόν. Δεν γίνεται να λέμε Καρυπίδη μη παρεμβαίνει στο Διαμαντόπουλο, αλλά τώρα να λέμε γιατί δεν πήρες δεύτερο τερματοφύλακα. Ένα από τα δύο πρέπει να κάνουμε. Ή το ένα ή το άλλο. Στον Άρη λοιπόν λειτουργούσε κάπως ενδιάμεσα η φάση. Αυτή είναι η κατάσταση. Ο κάθε Διαμαντόπουλος είχε το σκεπτικό του για να μην πάρει άλλο τερματοφύλακα. Αλλά την πλήρωσε. Ο Άρης την πληρώνει βέβαια. Για το εξάρι τα έχουμε πει. Μόλις έφυγε ο Διαμαντόπουλος έφυγε και ο Μπάσα. Και ήρθε ο Μπα. Έχεις το Σάσα και τον Μπα στο 6. Εμείς τι θέλουμε, θέλουμε και κάτι ακόμα. Ή θέλουμε κάτι καλύτερο από τον Μπα. Γιατί έχει διαφορά. Το δε πήρες εξάρι με το δε πήρες καλό εξάρι έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Στον τερματοφύλακα δεν πήρες τερματοφύλακα. Έχει διαφορά πάλι το ένα με το άλλο. Στο αριστερό μπακ λέμε δεν έχεις δεύτερο αριστερό μπακ. Έχεις δεύτερο αριστερό μπακ. Τον άκουγα τον Ζάχο που το έλεγε προχθές με τον Νίκο. Ο Μενέντεθ δεν είναι κουτσός. Είναι άλλο να λες ότι εγώ ήθελα κάτι καλύτερο. Σεβαστό, και εγώ θέλω κάτι καλύτερο. Από το Μενέντεθ. Αλλά έχω δεύτερο αριστερό μπακ. Αν πάρει κάρτα ο Κόρχουτ, έχω το Μενέντεθ. Για δεύτερο αριστερό μπακ. Αν πάρει κάρτα ο Σούντγκρεν, έχω τον Κωνσταντινίδη. Για δεύτερο δεξί μπακ. Καλά, αν πάρουν τα εξτρέμ, έχω 5-6. Το μόνο που θα πω σε σχέση με τον Τερζή. Και θεωρώ ότι έχει κάνει λάθος. Είναι ότι σε αυτό το παιχνίδι έπρεπε να έχει το Μαντσίνη. Στην αποστολή, στην ενδεκάδα, γιατί είναι παίκτης γρήγορος, είναι παίκτης διεισδυτικός, είναι παίκτης με καλό σουτ. Θεωρώ ότι σε κάποια τέτοια μάτς ο Μαντσίνη μπορεί με μια ατομική ενέργεια, με ένα σουτ έξω από την περιοχή, να σου δώσει βαθμούς. Θα σου πω γιατί δεν τον έχει. Πες μου λοιπόν για να μου λύσει και την απορία. Γιατί θεώρησε ότι απέναντι του έχει μια ομάδα που θα παίξει κλειστά. Άρα θες έναν παίκτη που μπορεί να διασπάσει, σαν τον Τόνσο, γιατί πήρε τον Τόνσο στην αποστολή, έτσι, και τον Μαρτίνες, που μπορεί καλύτερα, θεωρεί ότι μπορεί καλύτερα σε τέτοιες άμυνες από ότι ο Μαντσίνη που είναι καλύτερος στο χώρο. Παρ' όλα αυτά, ο Τόνσο δεν έπαιξε. Ο Τόνσο με τον Μαρτίνες λοιπόν είναι δύο παίκτες με παρόμοια στοιχεία. Ένα από τους δύο θα βάλω. Έπρεπε να πάρει έναν από τους δύο από αυτούς και να πάρει τον Μαντσίνη. Λέει ο μετά Χριστόν προφήτης Χρύσανθος. Πάντα. Έτσι. Πάντα. Ο μετά Χριστόν προφήτης Χρύσανθος που στο 12 πανηγύριζε με σφιχτές ροθιές. Και έλεγε μπράβο τον Ντόλαρο τον Τερζή που τους παίρνει όλους αμπάριζα. Όπως λέγατε όλοι. Και μετά τον βρίζατε στο 40. Και μετά λέγατε την μπαλάρα παίζουμε και είμαστε άτυχοι. Και μετά τρώμε τον γκολ και ξαναβρίζαμε πάλι. Δεν γίνεται όμως έτσι η ομάδα. Ή να το πω αλλιώς. Ο κόσμος μπορεί να είναι έτσι. Μέσα στην ομάδα επιτέλους, κάντε αυτό που πρέπει να κάνετε. Στελεχώστε την ομάδα γιατί ο Τερζής ωραία είναι. Βοηθός του Τερζή ποιος είναι? Κανένας. Τι πάει να πει κανένας. Δεν έχει βοηθό. Ένα μήνα πέρασε. Δεν έχει βοηθό. Γιατί δεν έχει βοηθό? Πρέπει να αποκτήσει. Να έχει βοηθό. Εδώ θα ξεφωνήσεις. Γυμναστή έχει. Το Βαρδάκι. Είναι και πολύ καλός ο γυμναστής. Ναι. Εδώ θα ξεφωνήσεις, φίλε. Αναλυτής. Όχι στο δεύτερο τερματοφύλακα. Στο βοηθό προπονητή. Πού είναι? Έπρεπε ήδη να είναι εδώ. Ανακοίνωση. Τερζής ως το τέλος της χρονιάς. Τον στηρίζω, τον πιστεύω. Βοηθός του Νίκος Παπαδόπουλος. Του Άβελ. Όχι. Έτσι σταματάς την τοξικότητα. Ας βγει κάποιος να πει δεν θέλω Τερζή ρε φίλε, θέλω άλλο ξένο. Το θέμα είναι θέλω Καρυπίδης. Ακριβώς. Ναι. Αλλά, πάρε το βοηθό του Τόλι. Ο Χρήστος να δώσω το βαθύλακο. Πάρε το βοηθό του Τόλι όμως. Αυτό είναι το τεχνικό team. Είπα Άρης αξιολογώντας. Δώσε ένα επιχείρημα και σε εμάς να το επικοινωνήσουμε. Γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό.
Αυτά. Διαβάζω ένα μήνυμα του φίλου του Χρήστου που το έστειλε νωρίτερα και θα πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, η ομάδα μάλλον θέλει group therapy. Κατά διαστήματα νομίζω ότι κοιμάται και μετά το πέναλτι που δεν δίνει φωνάζουν δύο παίχτες μόνο. Υπάρχει θέμα νοοτροπία. Στην άμυνα μπορείς να την μάθεις στους παίχτες. Ας φέρουμε κάποιον να τους δείξει πώς να παίζουν άμυνα. Και όταν λέω άμυνα, εννοώ αμυντική νοοτροπία. Λοιπόν, Γιαννόπουλος μαζί μας. Καλείτε στο 2-3-10-7-51-9-33 24 ώρες το 24ωρο. Και το κινητό στην ρίλη του Γιαννόπουλου έρχεται για να σας βάλει μπρος σας και το φορτηγό σας όπου κι αν βρίσκεστε. Break και επιστρέφουμε σε λίγο. Περίμενε λίγο. Ανακοίνωση ΠΑΕ ΠΑΟΚ γιατί έγινε στα αποδυτήρια της ΑΕΚ. Ναι. Α, καταδότες φανταστικών γεγονότων. Α, τα έγραψε το φίλο Αγώνα. Άρα είναι πραγματικά γεγονότα. Ανακοίνωση η ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη διαιτησία για τις βολές. Όταν τα λέγαμε εμείς για τον Μαρκόπουλο, έτσι παίζει ο Μαρκόπουλος. Παίζει κάτω το καλάθι. Ακούστε λίγο, προπαγανδιστές. Ό,τι και να κάνετε, εμείς εδώ θα είμαστε. Για να σας ξεμπροστιάζουμε και να σας ξεφτιλίζουμε. Απλά φίλε Αριανέ, να αντιληφθείς ότι και στη στραβή πρέπει να στηρίξεις την Αριανή φωνή. Όχι να τη διαβάλεις εσύ ο ίδιος. Γιατί έχουμε πόλεμο επικοινωνιακό. Πόλεμο επικοινωνιακό. Τώρα πάνε στο break. Λίμπερο 107,4. All about Harrison Air. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Χρήστος Ανθοτσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα με τον Χρήστο Κιώση στην ρύθμιση του ήχου. Ανοιχτές πλέον και οι τηλεφωνικές γραμμές. Για εσάς 2-3-10-2-87 και 3-8 για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ. Για εσάς που ήσασταν το Σάββατο στο Βικελίδης, για εσάς που ήσασταν την Κυριακή στο Παλέ, για εσάς που ήσασταν και στα δύο παιχνίδια, υπάρχουν και αυτοί φυσικά. Να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε και με εσάς τα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο με ηρεμία και ελπίζω όχι με την ίδια ένταση φωνής που είχε ο Χρύσανθος στην πρώτη ώρα, εμφανώς ψιλοσκασμένος θα λέγαμε, όπως όλοι μας, ειδικά για την μπάλα. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Είμαι ο πρώτος, ο Μάκης Σεμινικό. Έλα, Μάκη μου, έλα. Λοιπόν, επειδή είμαστε σκασμένοι όλοι και επειδή σε άκουσα και το Σάββατο πόσο σκασμένος ήσουν εσύ και προσπαθούσες με ωραίο τρόπο να αποφύγεις τις εντάσεις. Να σε καλά. Ναι, μπράβο. Εγώ θα πω το εξής. Ναι. Άκουσα τώρα μία ώρα το Χρήσανθο, γιατί εσένα δεν σ' άφησε να μιλήσεις πολύ. Μιλούσε ο Χρήσανθο. Ναι. Ποιον ήθελες να ακούσεις, ρε φίλε. Και εσένα ήθελα να ακούσω. Εγώ θα ακούσω και τη γνώμη του. Δεν άκουσα τη γνώμη άσε του. Άσε τη γνώμη του, μωρέ, όλο τη γνώμη του Δημοκρατία γίναμε εδώ πέρα. Λοιπόν, Χρήσανθε. Είσαι διευθυντής σε μια εταιρεία, θα πω εγώ, σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Ναι. Είσαι στέλεχος, ναι. Μεγάλος. Ναι. Λοιπόν, εάν φύγεις εσύ, ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό το κομμάτι και βάλουν τον Νίκο, αλλά είναι μετέχνιος ο Νίκος, δεν είναι διευθυντής, αλλά τον βάλαν τώρα και δεν έχει ανακοινωθεί από την εταιρεία ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν που δουλεύουν με τον Νίκο δεν θα τον έχουν σε... θα δουλεύει σε αυτόματο πιλότο. Έτσι πάει. Έτσι. Εσύ είσαι διευθυντής, είσαι στέλεχος. Έχει την αρχή και το τέλος. Ξέρει τη μέση και το τέλος. Ξέρουν ποιος είναι ο Τσαλτίδης ο Χρύσανθος. Mm. Και ξέρουν τι θέλει για να δουλέψουν σωστά μαζί. Αυτό όμως είναι κάτι άλλο σχέση με τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Να σου πω το ποδοσφαιρικό. Η εταιρεία μας λέγεται ανώνυμος εταιρεία ποδοσφαιρική ομάδα Άρης. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάει από το μεγάλο μέτοχο που είναι αυτή τη στιγμή ο Καρυπίδης και παίρνει κανένα στελέχη. Mm. Και βάζει σε κάποια κομμάτια. Ναι. Το κομμάτι το μεγάλο στέλεχος στο ποδοσφαιρικό τμήμα είναι ο προπονητής. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Όχι απαραίτητα. Για μένα είναι ο προπονητής. Για σένα άποψη. Μπορεί να είναι, αλλά τη συνείδηση της ομάδας είναι ο αθλητικός διευθυντής. Προσωπική άποψη. Ο Άρης έπαιξε τα καλύτερα πρωταθλήματα με δύο μεγάλους προπονητές. Με Μπάκεβιτς και με Κούπερ. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Δεύτερον. Όταν έχεις ένα πολύ δυνατό προπονητή. Εγώ δεν μιλάω για τον Τερζή, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, καλός προπονητής, δουλευταράς. Αλλά δεν έχει άποψη. Εγώ θα έφευγα στη θέση. Τι δεν έχει? Δεν έχει την άποψή του. Ποια έχει? Δεν μου ζήτησε εδώ και ένα μήνα που θα μπορούσαμε να πάρουμε και το γράφατε εσείς προπονητή, εφόσον έφυγε ο Παντελίδης. Θέλω ένα τερματοφύλακα να μου φέρει τον Κυριακίδη. Δεν μπορώ να πάω με δεύτερο. Ένας σωστός προπονητής κοιτάει τις αδυναμίες της ομάδας. Ο υπηρεσιακός τότε προπονητής δεν μπορεί να ζητήσει. Τον έχεις. Ωραία. Άρα πήγαμε. Δεν έχει σημασία. Ο υπηρεσιακός πρέπει να πει την άποψή του. Μπορεί να την είπε. Μπορεί να την είπε, όντως. Το κάνανε βασικό. Θεωρείς δηλαδή ότι ο Τερζής δεν έχει την άποψή του και την έχει κάποιος άλλος για αυτόν? Μπορεί.
Θα σου, πω, θα σου θέσω ένα παράδειγμα λοιπόν. Μπορεί, Νικό. Θα σου θέσω ένα παράδειγμα το οποίο είναι απάντηση. Μισό λεπτό, υπερασπίσου Τερζή να μιλήσει. Υπεράσπιση Τερζή. Δεν υπεράσπιση Τερζή. Πάμε και συνήθω. Ένα λογικό παράδειγμα. Ναι. Αν ο Τερζή έπαιρνε από αλλού κατευθύνσει που λένε διάφορα, α πούμε, κτλ. Εγώ δεν είπα κατευθύνσει. Δεν είπα ότι παίρνει κατευθύνσει. Ότι παίρνει άλλο αποφάσει. Χαρτάκι. Όχι, όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ είπα να ζητήσει προπαίχτη. Βοηθό έφυγε ο Παντελίδης. Εγώ έχω την ομάδα. Εγώ έλα, θα ρε, πάω. Έφυγε σε μια συγκυρία περίεργη τώρα. Εντάξει, στο τέλος Σεπτέμβρη. Εγώ δεν είπα ότι παίρνει χαρτάκι, παιδιά. Συγγνώμη, εγώ δεν είπα κάτι. Στο τέλος Σεπτέμβρη έφυγε όμως, παιδιά. Ωραία. Δεν λοιπόν, έφυγε. Πέντε μέρες είχες για, τη... λοιπόν, για να πάρεις τερματοφύλακα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή συγχρέσαν ότι πήγε στην Ολλανδία, είδε την ομάδα, είδε. Ναι. Λέγαμε έχουμε πολύ καλό υλικό, έχουμε καλή ομάδα. Ναι, έχουμε καλό υλικό. Έχουμε εκπαιδευτική ομάδα. Λοιπόν, να σου πω κάτι, την άποψή μου. Ναι. Έχουμε μεσοπαιδευτικά πάρα πολύ καλή ομάδα. Ναι. Πίσω δεν έχουμε παίκτες. Γιατί, στο λέω. Τι δεν έχουμε παίκτες. Να σου πω γιατί. Ο Βέλεθ, ο Ρόουζ που πληρώσαμε τόσα λεφτά δεν έχουμε παίκτες. Έχει καμιά σχέση ο Ρόουζ ο περσινός με τον Ρόουζ το φετινό. Να ολοκληρώσω. Ναι, είπε δεν έχουμε παίκτες. Δεν μπορεί να λέμε ότι να είναι. Τι δεν έχουμε παίκτες. Χρυσανθέ, για το Ρόζ δεν σου λέω γιατί έκανε ένα λάθος στην προκειμένη περίπτωση και γενικά η άμυνα παρέπε. Δύο. Στη Λάρισα. Δύο. Παρέπε. Γενικά η άμυνα παρέπε με τη Λάρισα. Ναι, όταν λες δεν έχουμε παίχτες, τι δεν είπες, έχουμε. Κάναμε 17, πόσες κάναμε και 4 δοκάρια και άμυνα κάναμε μια φάση όπως είπες πολύ σωστά και φάγαμε τον γκολ με μια φάση. Ναι. Γιατί λες εσύ ότι ο Εμάν δεν έπρεπε να βγει γιατί είναι, δεν έχει εμπιστοσύνη, αλλά και πώς θα παίξω εγώ. Εκείνη η μικρή περιοχή, εκεί καθαρίζεις, βγαίνεις με τα χέρια. Σωστά, ναι. Δεν μπορεί, παιδιά, να πούμε και την άλλη. Οι παίκτες παίζουν με το αβαντάζ να μην γίνει καμιά στραβή και φάμε γκολ γιατί τον Εμάν δεν έπνεε η εμπιστοσύνη στους παίκτες της αμήνης σου. Γενικώς. Όσοι έχουν παίξει μπάλα το καταλαβαίνουν. Εν πάση περιπτώσει, θα πω και αυτό το πράγμα. Τελείωσε. Φάγαμε ένα γκολ κοροϊδίστικο με μία φάση. Δεν θα μείνω χωρίς ευκαιρίες. Εγώ όμως θα πω το άλλο και θα είμαι ειλικρινής. Ο Άρης για να χτιστεί. Ή θα πρέπει όπως είπες ποσοστά να βγει και να πει στηρίζουμε τον Τερζή και θα πάμε μέχρι τέλος και ας πέσουμε. Ή θα φέρεις έναν προπονητή που κανένας δεν θα θεωρεί βασικό τον εαυτό του αλλά να είναι όνομα για μένα. Συμφωνώ. Έτσι. Δεν είσαι Σούγκερ εσύ, μία θα μου παίζεις, μία δεν θα μου παίζεις. Όχι αγόρι μου. Στον πάγκο όπως είπες για τον Νέτο. Νέτο πάγκο στην άκρη. Έλα εδώ εσύ τι έκανε Ρόους στην επόμενη σε πάγκο. Θα βάλω τον Κωνσταντινίδη, είδες, είπες, έβαλε τον Βαγγέλη. Ναι, αγόρι μου, αυτοί είναι οι προπονητές. Και δεν μένουνε... Συμφωνούμε. Ότι θα φύγει ο Σούγκερ. Όχι. Δεν έχει κανένας βασικός φανέλα. Και αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν θα δούμε αλλαγές με τον Ολυμπιακό. Δεν το γνωρίζω. Εγώ είμαι υπέρ ότι ο Άρης στο δεύτερο μήχρον έπαιξε πολύ ωραία μπάλα. Ναι, συμφωνώ. Με στεναχώρησε που έφαγα σε μια φάση γκολ, γελίο, και τα τρία γελία γκολ ήταν, αλλά το τρίτο ήταν πολύ γελίο και αυτό που δεν μπορώ να χωνέψω έτσι από το Σάββατο και μετά είναι το γεγονός παιδιά ότι ο προπονητής μου στο 13 βλέποντας η ομάδα αφού το βλέπα ήμουν απέναντι και το βλέπαμε βλέποντας η ομάδα να γυρνάει πίσω και να δίνει χώρο στη Λάρσα έπρεπε να σηκωθεί από τον πάγκο και να πει ρε τι κάνετε μπροστά ρε μπροστά τι δίνεται γήπεδο. Αυτό είναι ο προπονητής. Εκεί για μένα λάθος του Τερζή. Είναι θέμα προπονητού εκεί. Άρα μου δείχνεις ότι παίζουν αυτοματισμένα οι παίκτες σου. Κάνουν ό,τι θέλουν οι παίκτες σου. Εσύ τι κάνεις εκεί. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Να είσαι καλά. Άντε, να είσαι γερός. Στον επόμενο. Πάμε επόμενος, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Κώστας. Καλά, Κώστα. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Ας πιάσουμε πρώτα τους δημοσιογράφους. Για πες μου, Νίκο, πότε ήταν που είπατε ότι ο Σούγκεν δεν είναι αμυντικός αλλά είναι χαφ. Ένας full back ο οποίος μεγαλύτερο προτέρημά του είναι. Πότε το είπατε? Δεν θυμάμαι ημερομηνία, Κώστα. Ναι. Εγώ, μισό λεπτό, Κώστα, να σε βοηθήσω. Εγώ δεν το έχω πει ποτέ γιατί δεν το ήξερα. Ωραία. Άρα δεν υπάρχει αυτό που είπατε, ότι εμείς τα λέγαμε ότι δεν είναι έτσι. Εγώ το έχω πει. Όχι, το έχει πει ο Νίκος. Εγώ το έχω πει. Ο Νίκος το έχει πει. Εγώ το έχω πει. Το έχει πει ότι παίζει στο 3-5-2, περίμενε λίγο. Το έχει πει όταν τον πήραμε. Ότι πρέπει να προσαρμοστεί. Ναι, ότι πρέπει να προσαρμοστεί με 4. Το λέω κι εγώ. Όχι, το είπε. Πριν έρθει. Πριν έρθει το έλεγε. Πριν έρθει. Ότι η ΑΕΚ παίζει με 3-5-2. Και πρέπει αυτό να μπει στο πλεπτό, έλεγε ο Νίκος. Δεν είσαι υποχρεωμένος να ακούς κάθε μέρα. Σου λέω, δεν το παγώ, αλλά ο Νίκος το έλεγε πριν. Να σου πω πότε το είπε. Θα σου πω και πότε το είπε. Όταν περιμέναμε να έρθει και έπαιξε Champions League με την ΑΕΚ.
Τότε το είπαμε. Αυτή τη στιγμή, αν δεν το καταλαβαίνετε, δίνει το οδηγείο στον προπονητή, έτσι. Τι δίνουμε? Κάνει πάμε ότι το παλικάρι όχι. Και τι πρέπει να αλλάξει και η τριάδα πίσω. Άρα δίνουμε χαρτάκι εμείς στον τριάδα. Ναι, όχι, δίνετε χαρτάκι. Δεν καταλαβαίνεις το πράγμα που το λέω. Δεν μπορεί να γίνει. Εσύ Κώστα, την άποψή μας λέμε. Την άποψή μας λέμε. Την άποψή μας λέμε και δεν φταίτε εσείς που δεν είναι καλό στο σωτήρι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Ναι, όχι, γιατί κάνω την κουβέντα που είπες ότι εμείς τα λέγαμε ότι δεν είναι έτσι. Και το έλεγε ο Νίκος. Εγώ λέω ότι δεν τα λέγατε. Εκ των υστέρων. Όχι, ο Νίκος θέλει να σου πω πότε το έλεγε κιόλας. Θα σου πω και ποια μέρα το είπε. Το είπε την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα από το Champions League της ΑΕΚ. Περίμενε, κάνε, περίμενε. Γιατί γι' αυτό τον παίχτη ακούγαμε μισό χρόνο πριν έρθει. Αλήθεια, ναι. Αφού τότε πήγαμε να τον πάρουμε. Και το μπακ αυτό και θα σου πω και θα σου πω και θα λέμε τα καλά. Και θα σου πω και κάτι και θα σου πω και κάτι εξτρά. Και θα σου πω και κάτι εξτρά που το έχω πει επίσης πάλι. Ότι και οι άνθρωποι του Άρη γνωρίζαν αυτή τη λεπτομέρεια. Και τέθηκε υπόψη από το τμήμα scouting και αυτό που είπαν ότι θα τον μάθουμε να κάνει άμυνα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και τι έχει γίνει μέχρι τώρα? Μας έχει εκθέσει πανόκουτα. Ωραία. Σχεδόν να. Σε όλα τα παιχνίδια. Ωραία. Βέβαια είναι στην αρχή. Είναι στην αρχή, έτσι. Μπορεί το παιδί να βελτιωθεί. Ναι, θα βελτιωθεί τα Χριστούγεννα που θα έχουμε χάσει εμείς. Τα Χριστούγεννα. Τρία χρόνια συμβόλαιο έχει. Και ο Ματίγια όταν ξεκίνησε. Δεν μπορούσε να πατήσει. Κάνει τον προπονητή και κοιμάται και δεν τον βλέπει. Γιατί δεν είναι τα γκολ που έφαγες με τη Λάρης και με τον Μπάουκ. Είναι το πώς δέχεσαι τις επιθέσεις. Δεν μπορεί να σου κάνει γραμμένος διαγώνης Μπαϊές, λες και είσαι πίτη εθνική. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Λοιπόν, στο κομμάτι αυτό. Υπάρχει ένας άνθρωπος στον Μπάουκ που κοιμάται. Γιατί κοιμάται, ρε. Γιατί κοιμάται. Τι να κάνει δηλαδή, για πες τι να κάνει. Να τον βγάλει έξω τι. Ο χειρότερος είναι ένας Κωνσταντινίδης. Κώστα, πάντα, άκου λίγο, Κώστα, πάντα αυτός που δεν παίζει είναι καλύτερος. Τι είπα ότι είναι καλύτερος, είπα να δοκιμάσεις κάτι. Πώς θα δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, περίμενε Κώστα, πώς θα δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, άκουσε με λίγο. Γιατί έβαλε ο Πάουκ στην εστία 20 λεπτά, πυροβολούσε και δεν έκανες τίποτα. Δεν είπες ούτε καν... Ο Σόουζα ήταν μπακ όταν πυροβολούσε ο Πάουκ, δεν ήταν ο Σούγκρε. Γιατί ο Βέλε δεν είναι αρχηγός μόνο για να αλλάζει λάβαρα. Ο Σούτγκρεν δεν ήταν back. Μπερδεύεστηκες τώρα. Είπες ότι ο προπονητής κοιμάται, αλλά τον άλλαξε. Τον άλλαξε με τον Μπάουκ. Στο 20 λεπτό αυτό που λες είναι ο Σόουζα πίσω. Και τον πήγε στα χαφ. Δεν είναι ο Σούτγκρεν. Τον άλλαξε γιατί έφυγε η κόκκινη και έπρεπε να αλλάξουν τα συστήματα. Ναι, αλλά τον άλλαξε. Ναι. Δεν ήταν αυτός. Δεν μιλάω μόνο για αυτό. Μα άρα μίλες ότι κοιμόταν με τον Μπάουκ. Πες ότι κοιμόταν προχθές. Δεν σου μιλά. Κοιμόταν με τον Πάουκ. Φυσικά και κοιμόταν με τον Πάουκ. Δεν συμφωνώ. Δεν έχει σημασία που δεν έκανε το λάθος σου. Δεν συμφωνώ ότι κοιμόταν. Μπορεί να μην συμφωνώ. Δεν φταίει ο προπονητής που αφήνουν όλοι οι παίκτες. Πέφτει ο Ιντέγε πάνω στον Τικινή. Στο φάουλ. Πέφτει ο Ιντέγε πάνω στον Τικινή. Και μένει ο Κόρκουτ πίσω μόνος του. Ναι. Δεν φταίει ο προπονητής. Η άμυνα είναι θέμα δουλειά. Ναι, ρε, άρα απαιτούμε από τον υπηρεσιακό Τερζή που έριξε 4 στον Παναθηναϊκό, όχι, πήρε 2-2 τον ΠΑΟΚ, να είναι αυτός που έχει δουλέψει στην άμυνα, όχι, το καλοκαίρι. Απαιτούμε από τους υπεύθυνους της ομάδας να αλλάξουν τον προπονητή. Άλλο αυτό. Πρόσεξε λίγο. Άλλο αυτό. Κανονικός είναι και αυτός. Προπονητής UEFA πρώην είναι και αυτός. Κανονικός. Α, είναι αντικανονικός είναι τι είναι. Δεν είναι κανονικός, γι' αυτό και δεν ανακοινώθηκε. Εντάξει, ναι. Το πηγαίνει επικοινωνιακά πολύ ωραία. Σε αυτό. Όχι, δεν το πηγαίνει ωραία. Λάθος έχει κάνει αυτό. Γιατί... Λάθος είναι. Γιατί δεν τον ανακοίνωσε αφού είναι αυτός. Πρέπει να τον ανακοίνωσε. Αυτή είπα εγώ πριν. Μ' άκουγες. Πρέπει να τον ανακοίνωσε. Μ' άκουγες πριν. Ναι, σ' άκουγα. Τι είπα εγώ. Αυτό που λέμε τώρα. Που αυτό αυτό δεν είπα. Ή θα πρέπει να πας και στα αποδυτήρια και δημόσια και να πεις αυτός είναι. Εσύ τώρα γιατί τότε εκνευρίζεσαι. Δεν εκνευρίζομαι. Εγώ συμφωνώ με την άποψή σου. Δεν εκνευρίζομαι. Ρε, κουβέντα κάνουμε. Δεν εκνευρίζομαι. Απλά κάποια πράγματα λέμε με ένταση για να τα ακούει ο κόσμος. Φυσικά πρέπει να πάει και να πει είναι αυτός ο προπονητής ή είναι αυτός και φέρε και το βοηθό και τα λοιπά. Και θα φτάσουμε και στην ουσία. Η ουσία είναι ότι από πέρσι υπάρχει ένα κλίμα να πηγαίνουν παίκτες και να λένε ποιος είναι κατάλληλος προπονητής και ποιος όχι. Από τον Ερέρα, από τον Παντελίδη και τώρα στον Τερζή. Συμφωνώ. Αυτό είναι ρατσισμός έσχατος. Λάθος είναι αυτό. Έτσι δεν μπορεί να προχωρήσει καμία ομάδα. Και η αλλαγή νοοτροπίας γίνεται με αλλαγή στελεχών. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν. Και πάμε τώρα και στην και επάνδρωση στελεχών. Γιατί χρειάζονται στελέχη. Επαγγελματίες θέλουμε. Έτσι, δεν θέλουμε υπηρεσιακούς. Συμφωνούμε. Δεν θέλουμε εθνική για να βγάζει με υπηρεσιακούς. Συμφωνώ. Λοιπόν, και πάμε και στην άλλη κουβέντα. Πάμε στην άλλη. Σας έχουν, στην πιο έτσι ανάλαφρη. Σας έχουν πάρει φαλάκι διπλανή και περνάνε την ατζέντα τους. Σε ποιο θέμα? Η ατζέντα είναι εσύ
παράδειγμα του Ολυμπιακού. Και ατζέντα είναι αν θα πάει άλλη ομάδα να παίξει για την νίκη στην Τούμπα και πόσο θα παιχτεί το στοίχημα αυτόν τον γκολ στο Καραϊσκάκη 0-1. Αυτή είναι η ατζέντα. Πού, εγώ δεν την έχω ακούσει την ατζέντα αυτή όμως. Αυτή πρέπει να είναι η ατζέντα. Έτσι, και το μπλουζάκι, ναι. Θα πρέπει να κάνει και ένα μπλουζάκι εκεί ο Καρυπίδης, να το πουλάνε και να γράφει το μπλουζάκι αυτά που έλεγε ο Κούγιας στην προχθεσινή του συνέντευξη, την περασμένη εβδομάδα, στα νέα, δεν θυμάμαι που τα έλεγε, τυχάνει να είμαι δικηγόρος και του Σαββίδη και του Βαγγέλη Μαρινάκη. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Θα σου πω το εξής, Κώστα. Θα σου πω το εξής. Ναι. Ότι σε σχέση με την επικοινωνία και τους δημοσιογράφους, οι αριανοί δημοσιογράφοι είναι πολύ λίγοι. Είμαστε πολύ λίγοι. Να σου πω κάτι, Χρήστα. Και θα γίνουμε πολύ λιγότεροι. Άκουσα θα μου βρούνε βίντεο με τη φάση του Μπίσεσβαρ που κερδίζει το φάουλ, τον γκολ πριν βάλουν τον γκολ. Γιατί αυτοί το πήραν το χθεσινή φάση τη δικιά τους και την έχουν κάνει σημαία. Να την κάναμε κι εμείς. Αλλά πρόσεξε λίγο. Πρόσεξε λίγο. Ο αριανός δημοσιογράφος. Υπάρχει εικόνα γι' αυτό. Ο αριανός δημοσιογράφος βγαίνει και υπερασπίζεται τέτοια πράγματα και 9 στις 10 φορές την ακούει. Όταν έρχεται το επόμενο αποτέλεσμα ανάποδο. Όπως τώρα. Εγώ πάντως σου υπόσχομαι ότι ό,τι πέφτει στην αντίληψή μου και ό,τι μπορώ, το πολεμάω και το λέω. Τώρα από εκεί πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Σε εισαγωγικά απαιτώ από τους δημοσιογράφους να βγάλουν τη φάση του Μπίσεσβαρ. Εγώ προκαλώ αυτή, τη φάση του Μπίσεσβαρ, τι είναι αυτό. Τη φάση του Μπίσεσβαρ, αν υπάρχει φάουλ. Πού λες τώρα. Πριν το 2-2 στην Τούμπα, με τον Άρη. Ναι, υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία. Α, λοιπόν, θα σου πω ποια είναι η δυσκολία. Να σου πω ποια είναι η δυσκολία. Ότι είναι ΠΑΟΚ TV. Είναι ΠΑΟΚ TV. Πώς θα το κάνουμε. Δεν θέλω να καταλήξω, ρε Χρήστα. Ναι, κατάλαβα τι λες. Και αυτό όμως είναι ένα επιπλέον όπλο στη δική του τη φαρέτρα που εμείς δεν το έχουμε. Και γι' αυτό το κάνανε κιόλας, να ξέρεις. Γι' αυτό το κάνανε. Είναι στο κομμάτι της επικοινωνίας κι αυτό. Αλλά έχουν αμέτρητα λεφτά για να κάνουν αυτά τα πράγματα. Σε 10 χρόνια θα λένε το 19 το Σεπτέμβριο που παίζαμε με τον Άρη, ο Σιδηρόπουλος μας έκοψε το πρωτάθλημα. Σωστό. Όπως ο Σπάθας, ναι. Έτσι ακριβώς. Όπως με τον διευθυντή, τον αστυνομικό που τον προσλάβανε μετά. Ναι. Να είσαι καλά. Επόμενος. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Εγώ είμαι. Ναι. Να πω λίγο πρώτα κάτι. Η παιδιά λίγο με τις γραμμές. Εντάξει, μην μιλάει ο ένας 10 λεπτά και ο άλλος 3. Σωστό. Γιατί δεν σωστό, σωστό, απλά εντάξει. Όταν υπάρχει ένταση, εγώ τους κρατάω. Δηλαδή, ο Κώστας, επειδή διαφωνώ πολλές φορές με τον Κώστα, παρόλο που συμφωνήσαμε τώρα. Γι' αυτό εγώ θέλω άποψη διαφορετική από τη δική μου. Αν ήταν να βγαίνουμε απλά για να συμφωνούμε μεταξύ μας, ας κάναμε κάτι άλλο. Θέλω μια άποψη διαφορετική προς την κατεύθυνση σωστή όμως, όχι να μαλώσουμε. Δηλαδή να μου αποδείξει ότι κάτι διαφορετικό σκέφτεσαι από μένα. Πάμε. Λοιπόν, ο Σούντγκρεν, παιδιά, αυτός ήταν. Αυτός ήταν και πριν έρθει στον Άρη, αυτός ήταν, αυτός είναι. Αυτός θα είναι και λογικά, με αυτόν θα πορευτούμε. Ναι. Ποτέ δεν ήταν αμυντικός. Που θα κάτσει πίσω και θα μαρκάρει. Δεν αρκούσε να δεις παιχνίδια του στη Σουηδία. Αρκούσε να δεις ένα βιντεάκι από το Repress, που το ξέρετε αυτό το site, όταν ήρθε στον Άρη. Δηλαδή, όποιος μπορεί, ας πάει να το ξαναδεί. Ας δει τι έγραφε για τα καλά του παίχτη και τι έγραφε για τα αρνητικά του. Ναι. Έγραφε ότι δεν γυρνάει πίσω, έγραφε ότι πέφτει άγαρμπα πάνω στους παίχτες όταν του ξεφεύγουν. Τα έγραφε. Απλά είναι τα πράγματα. Απλά ψιλοπαρουσιάστηκε κιόλας λίγο σαν ο δεξής ο μπακ που μεγάλο, θα έρθει εδώ πέρα το μεγάλο πρόβλημα του Άρη εκεί τον έκανε να φαίνεται πολύ καλύτερος αυτό, από ό,τι πραγματικά αυτό, είναι. Αυτό ακριβώς. Είναι ένα καλό μπακ. Εντάξει. Θα βελτιωθεί αυτό ο Σούντγκρεν. Απλά πρέπει να του δοθεί και η κατεύθυνση στο να βελτιωθεί. Πρέπει τώρα να πάρει συγκεκριμένες εντολές για να βελτιώσει το παιχνίδι του. Ποιος, αυτή που είναι η αρμόδιπλα, το κάνω κι εγώ. Λοιπόν, τώρα για το μάτς με τη Λάρισα. Ναι. Η ομάδα έκανε αρκετές ευκαιρίες, δεν μπήκε μπάλα μέσα, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Μας προβληματίζει η άμυνα. Συμφωνώ. Γιατί να φας τρία όμως. Γιατί να φας τρία όμως. Αυτό λέω. Σε αυτό είμαι μαζί σου. Τρεις φάσεις, είναι το τρία γκολ. Έτσι είναι. Αλλά να σε πω κάτι, Χρύσανθε. Ποδόσφαιρο είναι. Είναι, εντάξει. Ποδόσφαιρο είναι. Γι' αυτό όμως χτυπάμε και την κουδούνα. Ώστε ο Ρόζ να μην μπαίνει έτσι στη φάση, ρε φίλε. Εντάξει, θα μπει με τον Πάοκ έτσι έπαιρνε στις φάσεις. Συγγνώμη. Δεν με νοιάζει όμως. Με τον Πάοκ έτσι έπαιζε. Δεν έπαιξε έτσι. Όχι, είναι θέμα νοοτροπίας. Να σε πω κάτι. Τα ματς που είπες πριν ότι ο Τερζής είναι αυτός που έβαλε 4 στο Δόνι. Ναι. Έτσι.
τα μάτσα αυτά με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό, τα θέλουν και οι παίκτες από είναι μόνοι τους. Σωστό είναι αυτό που λες. Κατάλαβες. Εγώ τον προπονητή δεν τον θέλω για εκείνα τα μάτια. Σε εκείνα τα μάτια και εγώ να πάω να τους πω, θα τους πω. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ, αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Μπείτε μέσα, ξεφτυλίστε τους. Στο μάτι με τη Λάρισα όμως, τι κίνητρο θα μου δώσεις. Πες μου, τι κίνητρο θα μου δώσεις. Όχι, έχεις δίκιο. Κατάλαβες. Και είναι απλά ποδόσφαιρο. Ο Ρόουζ, άμα ήταν σε κάθε μάτς να μπαίνει πρώτος στις φάσεις, να κόβει τους πάντες, να κάνει τα πάντα, δεν θα παίζει τώρα στον Άρη, καλός ή κακός. Αυτή είναι η αλήθεια, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Και θα χάσει και τον παίχτη του. Θα σου πω το εξής. Θα το δεχόμουν αν έχανε το φόρ του ΠΑΟΚ και το φόρ του Ολυμπιακού που είναι καλύτεροι. Όταν αυτούς τους αντιμετωπίζει. Όταν αυτούς τους αντιμετωπίζει. Και στα παιχνίδια με τη Μόλντε ή τη Λάρισα κάνει λάθη γιατί δεν είναι συγκεντρωμένος. Όχι, αυτό δεν το δέχομαι. Να συγκεντρωθεί, φίλε. Γιατί είναι θέμα συγκέντρωσης, όχι ικανότητας. Ναι, να καταλαβαίνω κάτι. Όταν όμως ο Άρης κάνει ένα διπλό μεγάλο στην Ευρώπη, γιατί ο άλλος ο αμυντικός της ομάδας δεν θα είναι συγκεντρωμένος, εκεί το παίρνουμε από την άλλη πλευρά. Κατάλαβες τι εννοώ. Έτσι είναι πάντα, ναι. Όχι, δεν το παίρνουμε από την άλλη πλευρά. Ίσα-ίσα. Όταν είναι θέμα ικανότητας, μπορώ να το δεχτώ. Δεν το δέχομαι όταν είναι θέμα νοοτροπίας. Να την αλλάξουνε. Γιατί μόνο έτσι θα πάει μπροστά η ομάδα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Χαίρετε. Παιδιά, τρεις ακόμα. Τρεις δεν είναι ακόμα, Χρήστο. Τρεις. Αυτός και άλλοι τρεις και μετά θα πάμε σε break. Παρακαλώ. Εγώ είμαι τώρα. Εσύ είστε, κυρία μου. Ο Μάνος είμαι. Έλα, Μάνο. Έχω μια διαστροφή εγώ. Διαστροφή. Όταν πάω στο θέατρο. Κοιτάω πώς παίζουν οι ηθοποιοί. Δεν κοιτάω τόσο το σενάριο. Έτσι ναι. Και στο Κλεάνθης Βικιλίδης δεν κοιτάω τόσο πώς παίζεται το ποδόσφαιρο όσο τι κάνουν οι παίχτες. Οι μορφασμοί τους, αν τρέχουν, αν μαρκάρουν, όταν χάνουν την μπάλα, όταν δεν είναι η μπάλα στα πόδια τους, όταν περνάει από δίπλα τους και δεν προλαβαίνουν. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τον Άρη, ακόμα και με την ομάδα μας, ακόμα και στο 4-0 του Παναθηναϊκού, ακόμα και γι' αυτό, γιατί λέω το πιο ωραίο παιχνίδι, συμβαίνει σε πολλούς ποδοσφαιριστές. Είναι η νοοτροπία, όπως είπε και ο Χρήσανδος και πάρα πολλοί από αυτούς που μιλήσανε, ότι δεν μπορεί να μην έχεις την ίδια ένταση επί 90 λεπτά. Δεν μπορεί στο 2-0 να νομίζεις ότι κέρδισες. Mm-hmm. Και χαλαρά με τη φανέλα και τα λοιπά θα κερδίσεις αυτό το πράγμα. Τώρα, που έρχεται τώρα η ευθύνη του προπονητή. Βρε λέγεται Τερζής, βρε λέγεται Κούπερ, Μουρίνιο, δεν με νοιάζει εμένα. Έρχεται στο εξής. Δεν μπορείς να παίξεις επί 90 λεπτά. Δεν μου κάνεις. Θα παίξεις και μετά το 2-0. Θα παίξεις να το κάνεις 4-0 στο ημίχρονο. 5-0 στο ημίχρονο αφού έχεις τη δυνατότητα. Η μόνη ομάδα που δεν μας έπαιξε pressing ψηλά. Όλες οι ομάδες επειδή έχουμε αδυναμία στην κυκλοφορία από την άμυνα προς το κέντρο μας παίζουν ψηλά. Αν το βλέπετε. Είναι η μόνη ομάδα που δεν μας έπαιξε pressing στην άμυνά μας. Και αυτή η ομάδα έπρεπε να φάει τουλάχιστον 4-5 γκολ αν συνεχίζαμε μετά το 2-0 έτσι. Πάμε παρακάτω. Οι ευθύνες του προπονητή και ο Σάβας και ο Απόστολος. Τι κάνουνε, χάνεις 1-0 από το Βόλο. Βγάζεις επιθετικό και βάζεις επιθετικό. Βγάζεις αμυντικό και βάζεις επιθετικό. Χάνεις 3-2 μέσα στο γήπεδό σου από τη Λάρισα. Και μου βάζεις μέσο και βγάζεις μέσο. Όχι φίλε, θα βγάλεις αμυντικό. Ή αν όχι θα βγάλεις αμυντικό, έναν αμυντικό σου θα τον βάλεις δίπλα στον Ιντέγε. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό δεν είναι ευθύνη του προπονητή. Που δεν με ενδιαφέρει. Το έκανε και ο Παντελίδης αυτό το πράγμα. Χάνεις 3-2 μέσα στην έδρα σου από τη Λάρισα. Και δεν μου φορτώνεις την περιοχή με επιθετικούς. Μου βγάζεις ένα αμυντικό θα βγάλεις. Βρε τον Σούγκραν, βρε τον Κόρμπ. Μα δεν έχει άλλον επιθετικό στον πάγκο να βάλει. Αυτόν που έβαλε ρε παιδί μου, το μέσο. Μέσο επιθετικούς είχε μόνο. Μέσο επιθετικούς, αλλά θα βγάλεις αμυντικό. Δεν θα βγάλεις το Φετφατζίδι. Ένα σουτ θα κάνει, μία πάσα θα κάνει, μία σέντρα θα κάνει. Ας μην μπορέσει, ας μην ακολουθεί. Δεν ρισκάρει, ούτε ο Σάβας ρίσκαρε, ούτε ο Τερζής ρισκάρει. Και αυτό το πράγμα ρε παιδιά είναι αδυναμία του προπονητή. Ρισκάρουμε στο ποδόσφαιρο. Γιατί χάνουμε από τη Λάρισα ή από τον Βόλο. Δεν χάνουμε από την Μπαρτσελόνα ή από τον Ολυμπιακό. Πώς θα ρισκάρει ένας προπονητής. Πώς θα γίνει δηλαδή. Να είσαι καλά γιατί έχουμε και άλλους τρεις περιμένουν. Να είσαι καλά. Στον επόμενο καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας. Κώστας από Πηλαία. Έχω ξαναπάρει βέβαια. Καταρχήν θα ήθελα να πω και εγώ κάποια πράγματα. Mm-hmm.
Αρχικά δεν θεωρώ ότι έχει μερίδιο ευθύνη ο προπονητής, γιατί τώρα σας έβαλα, δεν ξέρω τι είχατε πει πριν. Τώρα, πριν 10 λεπτά, λίγο πολύ το ίδιο είπαμε. Ωραία, ωραία, χαίρομαι. Δεν είχε μερίδιο ο προπονητής, έχει μόνο εξυνοτροπία και στην καθίδρυση μετά του 2-0 κατ' εμέ, που δεν τους παρότρινε να κρατήσουν τα ενία στο επίπεδο εκείνο που είδαμε μέχρι το 2015. Τώρα είπαμε ακριβώς τα ίδια. Μα, ωραία, εντάξει. Όταν κάνεις 17 τελικές και έχεις 3 δοκάρια, και έχεις, για μένα η ικανότητα του προπονητή είναι κατά πόσο μπορεί η ομάδα να... σε επιθετικό κομμάτι, έτσι. Ναι. Πόσο η ομάδα μπορεί να φτάσει, να πατήσει η περιοχή από εκεί και παίρνει και θέμα ικανότητα παιχτών, τύχης και καταστάσεων και ικανότητας της αντίπαλης άμυνας. Έτσι. Έτσι. Γιατί άλλο να μείνεις με την Paris Saint-Germain, ξέρω εγώ, που έχει 300 εκατομμύρια ευρώ άμυνα, και άλλο με την Λάρισα. Άρα θέλω να πω ότι το λάθος του Τερίζ είναι αυτό. Από εκεί και πέρα η ΠΑΗ για μένα έχει κάνει λάθος στο σχεδιασμό, που πιστεύω το λένε όλοι αυτό, το λένε, το παραδεχόμαστε όλοι. Και έχει κάνει λάθος για μένα επικοινωνιακό, που δεν έχει μονιμοποιήσει εισαγωγικά τον Τερίζ, δεν έχει φέρει κάποιον άλλο. Δεν μου λες, άκουγες την εκπομπή και βγαίνεις να πεις ότι δεν τα άκουγες. Όχι, αλήθεια, δεν γιατί αυτό ακριβώς είπαμε. Αυτό ακριβώς. Επικοινωνιακό λάθος που δεν λες. Αυτός είναι και στους παίκτες και σε εμάς και σε όλους. Πάρε και να βοηθώ τον κύριο Τσαλτίδοβιτς, βοηθός του. Αυτός είναι, παιδιά, και να πέφτω. Με αυτόν θα πάω. Όχι, αυτός είναι και άμα κάνει δύο ήττες μεταφεύγει. Εννοεί, όχι. Παιδιά, αυτός μέχρι το τέλος είναι αυτός. Και να πέφτω, αυτόν θα έχω προπονητή να με σώσει. Αλλιώς φέρε έναν άλλον. Γιατί και να μπει στην οτροπία των παίκτων. Εγώ έχω παίξει μπάσκετ, εντάξει, δεν έχω παίξει μπάλα, αλλά θεωρώ ότι το θέμα πώς είναι η νοοτροπία των παιχνών και σχέση και η ρόλη μεταξύ των ποντίκων. Έτσι είναι, όπως το λες. Πάνω κάτω είναι το ίδιο. Εάν ξέρεις ότι εσύ ο άλλος, ο Χρύσανθος π.χ., ο Χρύσανθος που λες και εσύ, σε δυο μήνες δεν θα είναι προπονητής σου, δεν το βλέπεις λίγο διαφορετικά. 100%. Δηλαδή, να είσαι καλά. Και κάτι ακόμα, το ΠΑ πώς τον είδατε? Έχει καλά στοιχεία, αλλά δεν έχει ρυθμό. Αμυντικά ήταν λίγο, εντάξει, τρύπα. Αμυντικά ήταν λίγο ό,τι να είναι. Ήταν λίγο off, ναι. Περισσότερο πρόθεσε μπάλα μπροστά παρά βοήθησε πίσω. Ναι. Δηλαδή περισσότερο λειτουργήσε σαν οκτάρι. Άρα τον είχα αυτόν. Άρα το είχα αυτό. Άρα... Είναι όμως εξάρι κλασικό. Άρα πήρα άλλον έναν τέτοιο. Από ένα παιχνίδι δεν μπορεί να τον πει. Τεχνικά ο Ντουάρτε είναι εξαιρετικό. Ναι. Να παίζει το FIFA με το γιο μου. Όχι, όχι, εντάξει. Τι όχι, εντάξει. Τι όχι, εντάξει. Είναι αυτό το 300 χιλιάρικα. Σε παρακαλώ. Να σε καλά, Κώστα, γιατί έχουμε άλλους δύο. Θα αρχίσω να ξεφωνίζω πάλι. Να σε καλά, στον επόμενο, καλησπέρα. Επιλογή τώρα για 300 χιλιάρικα παίκτη εκεί στο 8 που έχω και το Ματίγια. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Τι πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Όλος ο λάθος σχεδιασμός από εκεί ξεκινάει. Ο πρώτος παίκτης που ήρθε είναι. Καλησπέρα. Όλη μέρα. Γεια σας, μεθεπόμενος. Και εγώ και αυτό που ακούγεται. Στα αυτιά. Καλά, εσείς. Καμονόμαστε. Το όνομά σας. Μεγαλώνω. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, παιδιά. Ναι. Αν λοιπόν μπαίναν τα δύο δοκάρια από τα τρία. Μπαλάρα ο Τερζής. Ορίστε. Μπαλάρα ο Τερζής, θα λέγαμε. Μπράβο. Λοιπόν, ή αν ο Ιντέγε αφήσαγε την μπάλα από το μισό μέτρο και πήγαινε ναι, μέσα. Ναι ρε φίλε, τι κάνεις εκεί ρε. Ρε Ιντέγε, ρε αγόρι μου. Τι θα λέγαμε σήμερα, μπορείτε να μου πείτε. Μπαλάρα ο Τερζής. Και λοιπόν ο προηγούμενος ο Κώστας, που τον είπατε, και έριξε ευθύνη στον προπονητή. Δηλαδή τι να κάνει ο προπονητής, να μέσα να βάλει την μπάλα αυτό. Πριν πήγα να πω μια ατάκα του Γκουαρδιόλα, με διέκοψε ο Χρήσανδος. Ο Γκουαρδιόλα έχει Guardiola. Πει το εξής ωραίο, ρε φίλε, παταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εγώ λέει θα δείξω στον παίχτη πώς να φτάσει στην κλασική ευκαιρία. Ναι. Από εκεί πέρα δικό του θέμα θα κάνει. Ναι. Μήπως πρέπει να του δείξει και πώς να μείνετε όμως το παίχτη εσύ. Μήπως πρέπει να του πεις πώς να δουλέψει. Όχι, δεν είναι μόνο στην επίθεση. Μήπως πρέπει να πεις το Σούντγκρεν, το μαρκάρουμε από μπροστά. Δεν γυρίζουμε τον ποπό μας, τον Ουάρτα. Ευχαριστούμε, φίλε. Να είσαι καλά. Πες για κάτι ακόμα, ναι. Ναι, για πολύ λίγο. Δεν θα κρατήσω πολύ. Ναι, γιατί έχουμε έναν ακόμα. Οι παίχτες που λέτε για τον προπονητή και αυτό και πρέπει να κάνει το ένα και το άλλο και δεν ξέρουν αν θα είναι αύριο αυτός και θα είναι άλλος. Επαγγελματίες δεν είναι. Ναι, ναι. Δεν ξέρουν ότι τους βλέπει κάποιος και ότι προσπαθούν και αυτοί να φτιάξουν την καριέρα τους, να πάρουν μεγαλύτερο συμβόλαιο. Με άκουγες την πρώτη ώρα. Ναι, αλλά όπως είπε και ο Χρήστανος, είναι παιδιά. Όχι, μα... δεν σ' άκουγα γιατί είμαι στο αντίριο. Είπα για τα παιδάκια. Και σ' ακούω από το ίντερνετ. Είπα για τα παιδάκια. Τα παιδάκια είπα τους παίκτες. Ναι. Τα παιδάκια. Έτσι. Που πολλές φορές, ενώ είναι επαγγελματίες με 200 και 300 και 400 και 500. Κάποιοι, όχι όλοι βέβαια, συμπεριφέρονται σαν παιδάκια.
Γιατί είναι. Όλοι θέλουν να πάνε να παίξουν στην Εθνική. Γιατί θα τους δούνε. Γιατί θέλουν να πάνε να παίξουν στο Champions League. Γιατί θα τους δούνε. Γιατί θέλουν να παίξουν στο Europa League. Γιατί θα τους δούνε. Και σου λέει εκεί αν τα δώσω μπορεί να κάνω και ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο. Σωστό. Ή κάνω λάθος. Όχι, έχεις δίκιο. Να είσαι καλά. Έτσι δεν είναι. Πού φταίει ο προπονητής λοιπόν ρε παιδιά. Καλησπέρες. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλον. Ωραία. Break λοιπόν και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι. Τρία εισιτήρια έχω Άρης Ηρακλής. Τα θέλετε. Μάλλον δεν τα θέλετε. Δεν τα θέλετε. Τα πάρουμε εμείς. Τα πάρουμε εμείς ρε. Τα πάρουμε εμείς ρε. Εμείς ρε θα πάμε. Εμείς. Λίμπερο 107,4 All About Arts On Air. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι. On Air! Χρήστο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Χρήστος και όσοι στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε στον επόμενο γιατί, φίλο. Ρε, γιατί. Πριν πάμε στον επόμενο φίλο. Γιατί ρε, γιατί είστε στα σαν χάχες ένα ημίχρονο ρόλο. Τρία εισιτήρια. Για ποιο λόγο ρε. Τρία εισιτήρια Άρης Ηρακλής. Τσατίζετε τα αριανάκια. Τρία εισιτήρια Άρης Ηρακλής δίνουμε σε 10 λεπτά. Λοιπόν, οι πρώτοι τρεις. Καταρχήν να σας πω κάτι. Περίμενε. Ναι. Οι πρώτοι τρεις ναι. που θα στείλετε μήνυμα. Ναι. Εισιτήριο Άρης Ηρακλής. Ναι. Τετάρτη 5 η ώρα στο παλέ για το κύπελλο. Ναι. Άκου λίγο, άκου λίγο. Ο Μποχωρίδης τι έγινε ρε. Καλός είναι ο Μποχωρίδης τώρα. Λευμπο. Ε. Λευμπο. Αρχηγάρα. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Φώτη Σικές. Γεια σου Φώτη. Παιδιά εντάξει ήμουνα στην Ένα το Σαββάτο. Τέτοια γκρίνια, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Εντάξει, έχουμε τώρα... μια τοξικότητα, την έχουμε είναι η αλήθεια. Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Δηλαδή, η ομάδα έπαιξε μπαλάρα και εμείς καθόμαστε και γκρινιάζουμε. Χάσαμε. Γκρινιάξαμε. Τι έγινε, δηλαδή, η πρώτη ομάδα που χάσαμε στον πλανήτη μας. Εντάξει, ο τρόπος που χάσαμε δεν ήταν τώρα. Δεν ήταν 0-1 το σκορ. Αυτό, που... αυτό λέω. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή. Τώρα, άμα δεν τίποτα δεν σημαίνει. Πήγε, τι να σημαίνει ότι πρέπει να γκρινιάξουμε και λίγο, αλλά με ένα όριο. Όχι να τους βγάλουμε στη μένους. Όχι να παθεί να γιου χάρη σου πέρα. Ναι, εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εν τω μεταξύ, αυτό πρόσεχε λίγο. Είδα το βιντεάκι του Μετροσπορ. Μισό λεπτό. Συγγνώμη, είδα το βιντεάκι του Μετροσπορ από δοκιμασίες μετά το τέλος του αγώνα. Είναι ένας. Ένας. Είναι ένας που βρίζει. Έστω και αυτός ο ένας δεν πρέπει να υπάρχει. Ρε φίλε, είναι άλλο όμως ένας και το κάνω θέμα από δοκιμασίες. Κι άλλο να είναι 15, 20, 50. Ο Λεωνίδας Γρηγορίου τσίπησε το ένα εισιτήριο, αλλά δύο. Νόμιζε ότι ήταν αυτός που αποδοκίμαζε. Ναι. Δεν έχω να σας στείλω και μήνυμα. Έγινε Φώτη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Επόμενος. Χαίρετε. Ποιος είναι, ποιος κέρδισε. Ο Λεωνίδας Γρηγορίου πήρε το ένα. Γεια σου Λεωνίδα. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Εγώ είμαι. Εσείς. Μάλιστα. Θέμης από Χανιά παίρνω τηλέφωνο. Γεια σου Θέμη. Γεια σου Θέμη. Πρώτη φορά που είναι σε εκπομπή βασικά. Να σας πω. Για μένα κάπου έχετε λάθος. Ναι, πες πού. Για τις αλλαγές που λέει για τον Ντουάρτε που τον κράζεις έτσι και κάνεις. Ναι. Από τις τρεις αλλαγές που μπήκανε προχθές, ναι. ο μόνος που έδωσε κάτι ήταν αυτός. Διαφώνουμε, αλλά. Γιατί ο τύπος μπήκε στο 70, εγώ είδα ένα οχτάρι να βαράει 4 σουτ, όλα με καλές προϋποθέσεις. Δύο. Τι δύο. Αλλά δύο σουτ που τα είδες. Δύο σουτ. Δες εσύ τις φάσεις και πες μου που τα άλλα δύο σουτ. Το σουτ είναι ένα που μπλοκάρει ο τερματοφύλακας και άλλο ένα που κοντράρει. Και ένα πάνω το δοκάρι ακριβώς. Και να το κάνω Μαρτίνε. Λάθος, κατέσαι, έχει και του Άρτε δύο σου. Άντε, έκανε τρία. Ναι, ενώ ο Μαρτίνες και ο Λάρσον πού βοήθησαν, δηλαδή. Βελισάριος, Χαρίτογλου, το δεύτερο, ακόμα ένα. Ο Μαρτίνες ήταν κινητικός, ο Λάρσον είναι σκιά του εαυτού του. Ναι, γιατί κράζει τον Τουάρτε όμως, μιλάμε για ένα παιδί που πήρε τα πρώτα 20 λεπτά συμμετοχή, ρε παιδιά. Ναι. Τα 20 πρώτα λεπτά συμμετοχή πήρε. Εντάξει. Τι περίμενα, να περάσει 10 πέσει και να βάλει γκολ. Την πέμπτη αγωνιστική πήρε τα 20 λεπτά συμμετοχή. Ναι, ρε παιδί, γιατί? Αλλά τον κράζω στο συγκεκριμένο παιχνίδι που για μένα εγώ ήταν κάτι από αυτό να μου. Εγώ δεν τον κράζω στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τον κράζω από την προετοιμασία. Στην προετοιμασία δεν ξέρω τι έκανε, ρε παιδί. Αλλά αν ένα παίκτη δεν έχει ρυθμό. Τίποτα. Μην περιμένουμε τώρα από τον Αδεκάλβο να. Τι να κάνει, να περάσει πώ. Εγώ με τον Ντουάρτε δεν τα έχω για το ρυθμό ή το μη ρυθμό. Δεν τα έχω για το αν είναι καλό ή κακό παίκτη. Γιατί είναι ταλεντάρα. Τα έχω γιατί δεν προσπαθεί όσο πρέπει να ρίξει. Στα επίπεδα ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή, τα εργομετρικά του. Ωραία. Γι' αυτό τον κράζω. Και κάτι ακόμα που λες για την νοοτροπία, ρε ναι. παιδί μου, έτσι. Εγώ παρατηρώ νοοτροπία, ας πούμε, και εσείς την προηγούμενη εβδομάδα είχατε λάθος νοοτροπία. Ναι, αλλά εμείς δεν παίζουμε. Ναι, δεν παίζεις όμως και εσύ. Θέλω να σου πω η νοοτροπία που περνάς και εσύ, ρε παιδί μου. Αυτό χρειάζεται αυτό ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί είχαμε ένα σημαντικό παιχνίδι. Ποια είναι η νοοτροπία. Την προηγούμενη εβδομάδα προσπαθούσε το παίξει την Τζέι. Πού, όχι σε αυτή την εκπομπή, στην προηγούμενη. Στην άλλη. Τώρα την εβδομάδα μας πέρασε. Είναι εντάξει, δεν γίνεται. Εδώ είναι ραδιόφωνο. Πρέπει να έχεις διασκέδαση. Είναι η νοοτροπία που περνάς εσύ, αυτό θέλω να σου πω. Κοίταξε, περίμενε λίγο. Δεν είμαστε το ραδιόφωνο του Άρη. Έτσι. Εκπομπή κάνουμε... του Άρη δεν είσαι. Φυσικά. Το λαμπάουτ Άρης, ναι. Όχι το επίσημο Άρη. Ναι, αλλά πρόσεξε. Δηλαδή, τι θες να πεις. Ότι άκουγε ο ποδοσφαιριστής 5 με 7 και επειδή εγώ έβαζα τραγούδια, χαλάρωσε.
Όχι, η νοοτροπία που περνάς και εσύ όμως, ρε φίλε. Ότι αυτό τι. Λέω. Η νοοτροπία δεν θα τον προετοιμάσω εγώ για το παιχνίδι. Εγώ είμαι, κάνω μια εκπομπή να επισημάνουμε πέντε πράγματα. Και σήμερα που πρέπει να επισημάνω πράγματα, δεν κάνω το DJ. Ναι. Την Τετάρτη όμως ή την Πέμπτη, που δεν υπάρχει κάτι από άποψη επικαιρότητας αγωνιστικής, θα βάλω και τραγούδια. Θα πρέπει εσένα, πέρα από το να σε ενημερώνω, πέρα από το να σε έχω στην τζίτα όπως έχω σήμερα, γιατί είμαι και εγώ στην τζίτα, να σε έχω και χαλαρό σε κάποιες μέρες. Είναι ραδιόφωνο, παιδιά. Δεν είμαστε εμείς το group therapy των ποδοσφαιριστών. Άσε που την ώρα που κάνουμε κομπή κάνουμε προπόνηση. Σωστό. Άρα δεν με ακούγανε. Άσε που οι περισσότεροι είναι ξένοι και δεν καταλαβαίνουν. Καταλάβαινε εγώ τι έβαζα. Όχι. Δεν είναι, ρε, φίλοι, νοτροπές, κατάλαβα τι λες όμως. Κατάλαβα τι λες. Παρ' όλα αυτά να σου πω κάτι. 2-0 στο 15 ήμασταν. Με σωστή νοοτροπία μπήκαν. Μετά τι κάνουνε. Όλο λάθος είναι. Για μένα εντάξει, και στο πάγκο κοιμηθήκανε, ρε παιδιά. Και ο Χαριστέας κοιμήθηκε και ο Τερζής. Ο Χαριστέας τι να κάνει. Δεις πρωτοσφαιρικού τμήματος. Ναι, πως το προηγούμενο παιχνίδι δηλαδή βοήθησε ο Χαριστέας αυτό εδώ πέρα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τι βοήθησε δηλαδή. Τι έκανε. Ναι, στο προηγούμενο παιχνίδι ακούγαμε στο Παναθηναϊκό ότι ήταν καλό που κάθεσε ο Χαριστέας στο πάγκο και βοήθησε. Άκου, θύμισε με το όνομα σου. Θέμη, άκου να σου πω κάτι. Στα καλά. Όλα φαίνονται καλά και όλα έχουν λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Στα άσχημα είναι το ανάποδο. Κανείς δεν έχει ευθύνη και όλοι φταίνε. Έτσι γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η καθημερινότητα στην Ελλάδα. Πρέπει πάντα να έχουμε μία αιτία και μία αφορμή. Πρέπει πάντα να αναλύουμε τα πράγματα. Πρέπει πάντα να βρίσκουμε την αιτία του κακού. Δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Δεν είναι πάντα έτσι. Μιλάμε τώρα για το παιχνίδι. Τα φως φανάρι ότι η Λάρισα μας είχε βάλει στην αιστεία. Και εμείς εκεί πέρα μας είχε βάλει στην αιστεία. Στην αιστεία μας έβαλε η Λάρισα. Τρεις τελικές. Μα είχε πάρει κατοχή, ρε παιδιά. Άλλο είχε πάρει κατοχή. Πήρε κατοχή. 65-35 ήταν και η κατοχή. Και στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό το σύνολο είναι. Χρυσαδέστη η κατοχή στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν 55-45. 51-49 ήταν. 55-45. Μου είπανε, δεν το άκουσα γιατί δεν έβλεπα τηλεόραση. 55-45. Εγώ αυτό που το παιχνίδι που το έβλεπα τηλεόραση, 51-49. Άρα δεν μας την πήρε πάλι την κατοχή. Ναι, ρε φίλε μου, από την αρχή που ξεκινάς και τους έχεις. Μην το συζητάς. 15-45 είμαστε απαράδεκτοι. Μην το συζητάς. Ναι, αυτό λέω, ρε παιδί μου. Αυτό. Απλώς έπρεπε και κινητοποιήσει το πάγκο, ρε παιδιά. Συμφωνώ. Ενώ τα φως φανάρι. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Επόμενο. Γεια σας. Γεια σας. Νίκο, στον πιάνο. Έλα, Νίκο. Λοιπόν, ήρεμα και ωραία. Εντάξει, παίξαμε πολύ καλά, το 2 έπρεπε να γίνει 5 και. Πήραν για λίγο το κέντρο. Τώρα, αυτή η γκρίνια, βγαίνουμε, το παίζουμε με τα χρυσό προφήτες όλοι και καλά ότι ήταν αυτό, γιατί κάτσαμε, φταίει ο Χριστέας, το ένας, φταίει ο άλλος. Θέλω να πω, και μετά θα το συνδέσω και λίγο με τον μπάσκετ. Και επειδή δεν θέλω ούτε να γκρινιάζω, ούτε να χρησιμοποιώ εκφράσεις που χρησιμοποιούν οι συμπολίτες, έφταιγε και ο Νέφτη και το άλλο, εγώ που λένε ότι ή δεν παίζουμε ή κάτσαμε, όχι μόνο σε αυτό το παιχνίδι. Ρε εσείς, μίλησε κάτι για τα τρία δοκάρια. Θα με πει ο άλλος, ρε εσύ, και το δοκάρι είναι μέσα. Αυτό το διαολωμένο το δοκάρι όμως, δεν μπορεί ρε εσύ να συνεχιστεί πάντα. Όπως είναι και με το τρίποντο. Ο Σμιθ, χθες, έβαζε, έβαλε και την ισοφάριση. Τα δύο όμως πιο κρίσιμα που θα έκριναν το παιχνίδι, δεν τα έβαλε. Έξι δοκάρια λοιπόν, έξι φέτος. Τι? Έξι δοκάρια έξι φέτος. Αυτό δεν είπα. Ναι. Αυτό δεν είναι. Ήταν μόνο χθες. Θα αλλάξει ο ύμνος μας και θα λέει εμπρός του Άρη παλικάρια, σπάστε τα δοκάρια. Ότι τι να τα σπάσουν, δεν σπάνε αυτά, δεν θα σπάσουν. Μην βρίσκετε τα δοκάρια. Τώρα βγει ο ξύδις και θα δούμε, εντάξει ρε, και τα δοκάρια είναι μέσα. Το ότι όμως έχεις την νική, βρίσκει μπάλα πάνω στο δοκάρι. Είναι και αυτό που λέει ο Ζαγόρ, που λέει δοκάρι και μέσα, όλα καλά, δοκάρι και έξω. Τι διάλογο, τώρα εμείς είμαστε στο δοκάρι και έξω. Πόσο ρε πούστε, δεν μπορεί να διανοηθεί αυτό να πούμε. Όπα, συγγνώμη, είχε χίλια συγγνώμη, εντάξει, καλά. Καλό, την ερήμη του λόγου, ούτε βρίσκω κανένα. Εγώ θέλω να δω, εντάξει, που εγώ σου λέω, καταλαβαίνω τον κόσμο, εγώ θέλω να δω άμα κερδίσει στον Ολυμπιακό την Κυριακή, τι θα γίνεται από το Δευτέρα. Εκεί θα δει, εκεί να δει Μούγκα και Γαργάρα, εκεί να δούμε, θα είναι όλοι έτοιμοι. Κέρδισε τον και μακάρι. Και παρακαλάνε, ενώ δεν του συμφέρει, παρακαλάνε πάρα πολύ, όχι όλοι, γιατί υπάρχουν και υγιεί. Δεν όλοι αυτοί οι φανατισμένοι που λένε ότι εμάς ο αντιπαλός μας είναι Ολυμπιακός, δεν θέλετε να ασχολούμαστε και ο γιος του μπαμπά παίρνει 7 φουσκωτούς και πάει και γράφει συνθήματα και να μην τα επαναλαμβάνουμε όλα αυτά. Εντάξει, εκεί και επειδή τώρα λόγω κόμπλεξ δεν μπορούν να μας κερδίσουν τρεις αλλεπάλληλες φορές πέρσι, ενώ έχουμε έρθει ας πούμε από τα βοσκοτόπια, δεν μπορούν να κερδίσουν στο κύπελο, δεν μπορούν να κερδίσουν ούτε στο πρωτάθλημα. Εντάξει, ναι, μεν τώρα δεν τους πάσαμε το αίτητο που θα έχουμε να τους το λέμε μια ζωή, αλλά πέρσι που ήταν όλα, ξέρω εγώ, αμόλα και κάνανε το ρεκόρ και ο παπάς τώρα 30 τόσες αγώνες αίτητοι. Πώς 30 τόσοι,
πρέπει να υπάρχει η ειδοποιώς διαφορά, να πούμε, και διευκρίνηση πρωταθλήματος. Γιατί ο Μπουλκουμές ήρθε από β' εθνικής ομάδα, από την Παναχαϊκή. Αλλά άλλα λόγια να αγαπιόμαστε δεν αναφέρεται ποτέ. Πόσο πιο χαμηλά. Εσύ ο αίτητος, ο Νταμπλούχος, να πούμε, έκανες Μπουλκουμέ από την Παναχαϊκή και χάνεις μετά και από τον Πανιόνιο που είχε τους δύο τους δανεικούς οι οποίοι δεν παίξανε. Αυτά όμως γαργάρα. Αλλά είπαμε, όπως δεν μπήκανε τους μέσους τα δύο τα τρίποτα τότε που έπρεπε να πάνε, θα φεύγανε πάνω αυτοί πριν μπει το άλλο τρίποτο που ισοφάρισε και πήγαμε στην παράταση. Γι' αυτό, τα κολοδοκάρια κάπου θα σταματήσουν κι αυτά. Να σε καλά. Ομάδα πάει καλά και ευελπιστούμε. Έτσι. Να σε καλά. Θα τους σκίσουμε το θρύλο. Αυτοί τι θα κάνουν κάτω στον Κολοκοτρώνη να μας πούν. Μια ζωή αρπάζανε κάτι ντόρτια. Να σε καλά, φίλε μου, να σε καλά. Στον Κολοκοτρώνη. Στον επόμενο. Κολοκοτρώνης! Όχι. Ωραία, Κολοκοτρώνης. Βεβαίως. Α, Αστέρας ΠΑΟΚ είναι τώρα. Μάλιστα. Ο Αστέρας δεν βλέπετε. Σου είπα ότι θα νικήσει ο Όφη και νίκησε. Όπως είπε, θα κερδίσει η Ξάνθη και κέρδισε. Μου είπε, θα κερδίσει ο Όφη. Το έγκλημα που κάνει ο. Ποιος? Αμυντικός χαφ. Είναι σε μεταβατικό στάδιο στα Καστεκπούλη. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τι είναι? Μεταβατικό. Να μην πέσει. Καλά, έτσι όπως πάει, ναι, καθόλου απίθανο. Όπως και ο Παναθηναϊκός θα έκανε την πρώτη του νίκη, δεν γινόταν να μην την κάνει. Ο Πανετολικός είναι πλέον δυνατό φαβόρι και αποβιβασμό, έτσι όπως πάει. Δεν το περίμενα ότι θα χάσει και στον ατρόμη του. Περίμενα ότι μπορεί να την πάρει την ισοπαλία. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Ο φίλος ο Κώστας μου λέει: δεν μπορώ να στείλω. Πώς θα σε βάλω στην κλήρωση, αν δεν στείλεις μήνυμα. Έστειλε και ο Ανδρέας Βαβάτσης. Ανδρέας Βαβάτσης! Μην στέλνετε άλλο. Λεωνίδας Γρηγορίου, Βελισάριος, ωραίο όνομα έχεις. Χαρίτογλου. Ανδρέας Βαβάτσης. Και Ανδρέας Βαβάτσης. Δες πώς έστειλε. Με ρώτησε ο άνθρωπος πώς στέλνω μήνυμα, ναι, και το έστειλε. Ωραία. Και το πήρε το εισιτήριο, το τσαλάκωσε. Κυμπάρης, έτσι. Έδωσε και πλήρωσε και πήρε και εισιτήριο. Τρία εισιτήρια εσείς είστε. Θα ενημερωθείτε αύριο τη Μαριλίζ. Για τις λεπτομέρειες θα πάτε να δείτε. Θα σας δώσουμε και αύριο στην Τρόικα Άρης το πρωί. Και αύριο στην. Και αύριο στην εκπομπή πάλι εδώ. Θα έχουμε εισιτηριάκια. Και άλλος φίλος μου έστειλε μήνυμα από δύο κινητά. Έχουμε στείλει μήνυμα, αλλά γιατί το εξωτερικό και δεν έρχονται. Πώς γίνεται αυτό? Παιδιά, εδώ πέρα έχουμε κάνει και τις ανανεώσεις. Κανονικά δεν έχουν έρθει. Μάλλον κάνετε κάτι λάθος. Μάλλον σας στέλνετε αλλού. Ναι. Πώς στέλνετε στο Μετρόπολη. Ναι, μπορεί. Μάλλον στέλνετε εκεί. Λοιπόν. Νομίζω ότι τα καλύψαμε τα περισσότερα. Δεν έχουμε να. Ή στον Νίκο, μήπως σας στέλνετε. Στον Νίκο. Το δικό μου. Πάντα κινητά σου. Το δικό μου. Λοιπόν. Η Σοφία, μάλιστα. Ο Άρης, φίλε, ο οποίος λέμε, στα τελευταία τρία παιχνίδια, ναι, έχει σκοράρει 8 γκολ. Από εκεί που δεν έβαζε. Με τίποτα. Αλλά κάτι κερδίζει, κάτι χάνει, έτσι είναι. Αποτυχία αποστολή, λέει, γράφει. Ναι. Δεν έχει υπόλοιπο, μάλλον. Έχεις μπορεί να είναι σύνδεση. Η σύνδεσή σου μπορεί να μην το επιτρέπει. Μπορεί να έχεις κάνει φραγή, ναι, στα πενταψήφια. Ναι. Μπορεί να έχεις υπηρεσία τέτοια στη σύνδεσή σου που να μην σου επιτρέπει να στέλνεις σε πενταψήφια. Κοίταξε το λίγο το κινητό σου. Αυτό υπάρχει. Υπάρχει μετάδοσή σου από το μάτς με τη Σερβέτ. Φυσικά. Πού είναι, φίλε. Τι? Πού είναι. Καλά, επική κιόλας. Πού είναι, γιατί δεν την έχουμε να την βάλουμε τώρα, είναι και τέτοια ημέρα. Ένα-δύο σερβετάρες, να πούμε, ξέρω εγώ. Πάρε στο Μετρόπολη, σας στείλουμε. Ναι, γεια σας, κύριε Ανδρώνη. Παύλο, στείλε λίγο ρε τη μετάδοση που έκανα. Επική. Δεν υπάρχει στο YouTube. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω να υπήρχε YouTube τότε. Καλά, σίγουρα δεν υπήρχε τότε. Απλά λέμε πως την είχες βρει και την ανέβασε εσύ ή κάποιος φαν σου ενδεχομένως. Το 98. Όχι. Όχι. Πιο μετά, ρε Χρυσάνθε. Πιο μετά. 99. 59, ναι. Μάλιστα. Μίλα μας λίγο. Δηλαδή, στα τελευταία 2-3 λεπτά, μίλα μας πώς έζησε εκείνο το βράδυ. Μίλα μας λίγο έτσι. Δεν θα μας μιλήσει. Δεν ψήνεις ιδιαίτερα. Τότε ήσουν, τώρα 41. Τότε ήσουν 21 χρονών. 21 χρονών ήσουν τότε. Το 99. Ναι. Και είχες πάει αποστολή, Σερβέτ. Και εμείς ακόμα, δεν έχουμε, και εμείς ήμουνα... ακόμα δεν έχουμε πάει σε προετοιμασία στο εξωτερικό στα 29 μας. Το 99 μας. Ήμουνα 22 χρονών. Και είχα ήδη το ρεπορτάζ του Μετροσπορ στον Άρη στο Μετροσπορ. Αρετούμε ρε, άστο, φεύγω. Να σε κάνω ρε φίλε. Πάω στο Πετρουλάκι. Είναι ο Σάββας Πεντελίδης εκεί. Ο Γιάννης. Ο Σάββας δύσκολα. Ο Σάββας ο οποίος μίλησε το Σάββατο το μεσημέρι στο Σπορ FM και τα απόγευμα. Δηλαδή, τι έγινε. Γραμμή. Όχι, κλείσαμε ρε φίλε. Κλείσαμε. Τι, ποιο, Σπορ FM. Μίλησε με τον Σπορ FM. Μίλησε η σιωπή του προπονητή του Άρη. Μεσημέρι Σαββάτου, Σπορ FM. Πότε αυτό. Ναι. Τι είπε. Γραμμή, τι γραμμή ρε φίλε, 7-1 είναι, κλείνουμε. Κλείνουμε, δυστυχώς αύριο. Αύριο πάλι. Αύριο πάλι. Τι μου μίλησε. Στο Sport FM. Και τι είπε. Περίμενε.
Και ήδη τα βάλαμε. Τι? Ήδη τα βάλαμε στο site μας. Να το βάλουμε. Ναι, γιατί, τι λέει. Ό,τι λέει, βάλτο, τι. Αυτός τα είπε, εμείς τα είπαμε. Δεν ξέρω. Ανακοίνωση ΑΕΚ, διαβάσαμε. Διαβάσουμε τι, στο... Αυτοί που γελιοποίησαν το ποδόσφαιρο ή δεν τα λέμε στη Θεσσαλονίκη και αυτά, απαγορεύεται. Είμαστε, είμαστε, είμαστε με τους χάρτινους τώρα. Παντελίδη, στο Sport FM. Ναι, τι είπε. Για το καλό όλων που έφυγε από τον Άρη. Δεν είπε γιατί έφυγε, αλλά για το καλό όλων. Κατά τα είδες και δεν μας τα λες. Περιμένουν. Για τη μάχη του πρωταθλήματος, για την εργασία υπό συνθήκες πίεσης. Ναι. Όταν έχεις αποφασίσει να κάνεις αυτή τη δουλειά, είναι η καθημερινότητά σου. Δεν έχω νιώσει καθόλου πίεση τα τελευταία χρόνια, γιατί μου άρεσε αυτό το πράγμα. Ωραία. Περισσότερο βάζεις εσύ πίεση στον εαυτό σου. Άντε, βάλτε τα. Πράγματα. Βάλτε τα. Την αποχώρηση από τον Άρη, μερικά πράγματα δεν είναι εύκολο να τα εξηγήσεις. Ναι. Αν θεωρείς πως κάποια πράγματα δεν σου ταιριάζουν ή κάτι δεν έχεις κάνει σωστά και θα έπρεπε να είναι διαφορετικά, καλύτερα να μην συνεχείς, γιατί κάνεις κακό και στην ίδια την ομάδα, αλλά και στον εαυτό σου. Νομίζω πως ήταν για καλό όλων. Μπράβο, Σάβα. Ωραία. Γιατί θα βάλουμε αυτό. Θα τα βάλουμε. Α, το Σάββατο βάλουμε τώρα. Όχι, βάλτε το. Αφού μίλησε πριν για μέξη, θα βάλουμε τώρα. Κοιμήθηκες όμως, έτσι. Αρχισυνταξία μηδέν το Σάββατο. Τουρισμό. 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 Α? Τουρισμό. Ο ένας ασχολείται με τον τουρισμό, ο άλλος με τη χάρτη. Είναι τι θα γίνει αυτό το site πια. Κλείστε το να ησυχάσουμε. Όχι, δεν το κλείνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Γιαννόπουλο που ήταν μαζί μας. Πώς? Το Γιαννόπουλο. Φεύγω να παίρνετε το φορτηγό σας και το πάτε στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Το φέρνετε στη Λέοντο Σοφού και το πάτε στο 4ο χιλιόμετρο. Λοιπόν, στο κεντρικό φανάρι Πόντου στο Καλοχώρι για να αλλάξετε σούστες, αερόφους, κάμορτσερ, πέταλα, όλα στις καλύτερες τιμές. 2-3-10-7-51-9-33 το τηλέφωνο του Γιαννόπουλου. Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5.